Γεια χαρά. Ο Ράζης Παπάς είναι σήμερα στον ήχο. Και ο Χάρης Σαμουρκασίδης είναι στη δοσκαφία μέλη. 212-212-4800 είναι το τηλέφωνο του Αλφα Radio 989 για ανταλλαγή απόψεων. Ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι πολύ έντιμος απέναντι σε όλα τα θέματα, πολύ ειλικρινής και πολύ ρεαλιστής. Θέλω να δω και το δικό σας ρεαλισμό σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Γιώργο. Έλα φίλε. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ναι. Αυτό τώρα με τους διαιτητές θα ισχύει για τη νέα σεζόν. Δεν θα μπορούν να έρθουν ελίτ για τη νέα σεζόν, ξέρεις. Ειδοποίησε ο Τζέφεριν ότι προς το παρόν δεν θα στέλνει ελίτ. Δεν έχει πει για νέα σεζόν. Είπε προς το παρόν. Δεν έχει πει. Ναι. Ωραία τα καταφέρανε οι φίλοι μας, οι διοικούντες του Ολυμπιακού. Έτσι δεν έχω κάτι με τους οπαδούς. Οπαδός είμαι και εγώ. Και κατανοώ έχουν πίκρα εφέτος. Παλιότερα είχαμε εμείς. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ είδα μία ΑΕΚ επιθετική, είδα ένα Παναθηναϊκό που έπαιζε με γιόμες, ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορούσε να παίξει ένα συγκεντρωτικό ποδόσφαιρο, να κατεβάσει την μπάλα, να κάνει ένα συνδυασμό, ένα αυτοματισμό. Απορώ, πραγματικά απορώ, είναι αυτό που είπε ο Όσιμ για την μπάλα, τέλος πάντων δεν μπήκε, okay, κανένα πρόβλημα. Ευελπιστώ με τον ΠΑΟΚ να φέρουν μια ισοπαλία ή έστω με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκά για να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιατί πιστεύω ότι η ΑΕΚ το αξίζει το πρωτάθλημα. Και φάνηκε για άλλη μια φορά στη Λεωφόρο ποιος έπαιξε καλύτερη μπάλα. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν θέλω να καταλάβω τη γραμμή. Έγινε φίλο μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά φίλε, γεια καλά. Πάμε στο Παντελή, έλα Παντελή. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλώς τον. Επειδή μιλήσατε, επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος και έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, μιλήσατε για ρεαλισμό. Ναι. Είστε καλά στην υγεία σας κύριε Γιώργο, γιατί εμείς σας αγαπάμε. Την Παρασκευή θα πάω να κάνω μια μικρή επέμβαση. Είναι κάτι το σημαντικό, είναι κάτι το... Όχι, είναι... από ό,τι μου είπαμε δεν έχει καμία επικινδυνότητα. Ρουτίνας. Ναι, για δύο ώρες είμαι και θα φύγω. Θα ναι, εντάξει, γιατί ο δικός μου ρεαλισμός επιφύεται, να μην το πω έτσι, θα φανώ σαν πασουξής μορφωμένος. Εμένα με ενδιαφέρει να είστε καλά στην υγεία σας, γιατί σας αγαπάμε. Και συνεχίζω με το ρεαλισμό μου. Θα μου επιτρέψει, ποτέ δεν έχω φερθεί λάθος ή να πω κάτι, δεν μου αρέσουν. Αλλά επειδή εσείς επιτρέπετε, στα ρηπαπά μου, η Α, η Β, η Γ εθνική και όλο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ισχύει τώρα, αφού ο κύριος Γεωργίου είναι καλά και είναι καλά στην υγεία του και μας δίνει βήμα και μιλάμε. Και κλείνω με ένα τελευταίο. Όποιος θα ξανάρθει στη Λεωφόρο αυτή τη φορά με αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου πρίσμα της πλησίασης. Αλλιώς να μην έρθει καθόλου. Γιατί το λες αυτό? Είπα κύριε Γιώργο, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή πώς έρχεσαι έτσι για να κάτσεις? Δεν θα σε θέλω να είσαι και φορολογικά καλά. Δεν μιλάς για αντίπαλο, μιλάς για διοίκηση. Για αντίπαλο. Ρεαλιστές δεν πρέπει να είμαστε κύριε Γιώργο. Μάλιστα. Σας αγαπώ μέσα από την ψυχή μου. Πώς το είδες το μάτι? Εντάξει, κοίτα, όταν δεν μπορεί να... Κοίτα, δεν μπορούσε να κουνηθεί πραγματικά το κέντρο του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Όταν δηλαδή η διεμβόλυση που υπήρχε δηλαδή, πάνω, εντάξει, ήταν και καλά, ήταν και καλά αυτή, ήταν γυμνασμένη ομάδα. Η ΑΕΚ είναι γυμνασμένη ομάδα. Είναι γυμνασμένη ομάδα. Δεν μπορεί να σου πάρει την υπεροχή στο πνευμόνι, μπορεί να σου το πάρει, αλλά για κανένα 30 λεπτό. Μετά ξεκινάνε αλλιώς τα κόζια. Θες άλλους γυμναστές, άλλους γιατρούς, θέλεις άλλα πράγματα, πρέπει να παραβρεθείς εκεί, να παραβρεθείς εκεί και γενικά δυναμώνει. Ευτυχώς που έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε με, μίλαγα σήμερα με τον Αποστολάκη. Και Σταλατούλα, ναι. Η μεταγραφή που την πανηγυρίσαμε εμείς του Μάνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πούμε ψέματα. Και μίλαγε για το χθεσινό μάτς. Πώς το έδωσε το μάτς? Μου λέει, έχω να σου πει μια κουβέντα. Τι είναι κουβέντα, να μπει καμιά ανάλυση? Όχι, μου λέει, μια κουβέντα θα σου πει. Σε ακούω. Το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού πρέπει να κρατήσει 4 και να φέρει 14. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει 14 και να φέρει 4. Όχι, και διαφωνώ με τον Στρατό. Θα μου επιτρέψετε μόνο το θάρρος, γιατί αυτά τα λέει στον Γεωργίου και δεν έπρεπε να τα λέει στον κύριο Γεωργίου. Γιατί ο κύριος Γεωργίου ψάρει ψάλα, Στρατό. Στρατό! Δεν ψάρει ψάλα, αυτά που σου λέω είναι. Σ' αγαπάω πολύ. Για να χαρά, να το θυμάσαι αυτό. Για χαρά, καλά. Για χαρά. Πάμε στον Στέφανο. Έλα Στέφανε. Έλα Γιώργο μου. Έλα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Σιδερένιος.
Καλή επιτυχία την Παρασκευή, γιατί σε αγαπάμε πραγματικά. Και στα δικά μου ρίπα παπά για τις ομάδες. Αν και φέτος η Ατρομητάρα έχει τα 100 χρόνια της στις 31 Μαΐου, έτσι. Και είναι κακό να γιορτάσει τα 35 χρόνια με ήττα. Έλα μόνο με τον Όφιλε τώρα. Γενικά ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε ένα μάτς. Είναι. Εντάξει, καταλαβαίνει τώρα. Γιώργο, να πω συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Σμύρνης για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου στο Πόλο. Ναι, ναι. Έτσι. Η οποία μια ομάδα 9 ετών μόνο διάρκεια. Έφτασε στην κορυφαία κατάκτηση. Στην κορυφαία κατάκτηση κυπέλλου Ευρωπαϊκού. Μετά από Βουλιαγμένη και Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δεν είναι όλα ποδόσφαιρο στη ζωή μα, Γιώργο. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλα ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όλα τα άλλα αθλήματα πριν του ποδοσφαίρου έχουν φέρει ευρωπαϊκού τίτλου στην Ελλάδα. Και το ποδόσφαιρο έχει ευρωπαϊκό τίτλο. Έναν. Και κοίτα τον μπάσκετ τι έχει κάνει σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Καλά. Και κάνει το πόλο, και κάνει το βόλεϊ, και κάνει το πόλο γυναικών παγκόσμιο, παγκόσμιο κύπελλο των πόλων γυναικών, παγκόσμιο. Και κάνει το βόλεϊ, Ολυμπιακός φέτος πήρε κάποιο ευρωπαϊκό του, και κάνει το μπάσκετ, εσύ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρις, Μαρούσι, τα έχει δει αυτά στο ποδόσφαιρο, εσύ αυτά. Όχι, επειδή δεν βλέπω. Α, διότι τα άλλα αθλήματα νικάει ο καλύτερο. Στο ποδόσφαιρο δεν νικάει ο καλύτερο. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ο τίτλο παίζεται μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ την ΑΕΚ την έχω φάνει για τον Τέρπι ότι είναι πιο συνδεδεμένη ομάδα, πιο συγκροτημένη, και αν δεν είχε και τις ελλείψεις αυτές που είχε στο κέντρο, Σιμάνσκι, δεν ξεκίνησε από την αρχή ο Άμπραμπατ, δεν ξεκίνησε ο Πινέδα, έτσι. Και αν είχε και ένα σε τρεφόρ κανονικό περιοχή, δεν θα κλείτωναν εύκολα οι αντίπαλοι. Τώρα που και πέρα είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, το έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ να διεκδικείται έτσι ο τίτλος με τόσο πολύ αγωνία. Το ίδιο συμβαίνει και στην ουρά τη βαθμολογία. Εκεί νομίζω ξεκαθαρίσαν τα πράγματα. Τι ξεκαθαρίσαν, τρεις ομάδες είναι που παλεύουν. Δεν παίζει Λαμία Λεβαδιακός. Τι πες? Λαμία Λεβαδιακός δεν παίζουν τώρα. Νομίζω παίζει. Σίγουρα παίζει όφη Ιωνικός. Ναι, και Λαμία Λεβαδιακός. Αν ο Ιωνικός χάσει τον όφη και χάσει και ο Λεβαδιακός από τη Λαμία, τέζα ο Καμπούρης. Τελείωσε. Ναι, είναι και αυτό που λέει. Είναι για αυτό που λέει. Στη Β' Εθνική τι βλέπει? Τελείωσε. Πασαλαϊκός και Κυψιά. Αυτό λες εσύ. Λοιπόν, να ξέρεις, αγαπάμε πολύ. Για καλά, Στεφάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Δε. Για καλά. Και καλή δύναμη να έχεις και σε εκπομπές μας χαρίζεις και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Για καλά, έλα, κύριε, για καλά. Έλα, Μάνο. Έλα και εγώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και περαστικά κιόλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σχετικά τώρα με το παιχνίδι, επειδή δεν πρέπει να σταθούμε πολύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε, έχονται άλλα δύο καθοριστικά παιχνίδια. Εγώ θα πω απλά ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε αυτό που έδειξε όλη τη χρονιά και έπαιξε αυτό που περιμέναμε. Η ΑΕΚ έπαιξε αυτό που περιμέναμε και έπαιξε αυτό που έδειξε όλη τη χρονιά. Αυτό δεν είδαμε πάλι. Αυτά δεν είναι. Τα ίδια πράγματα πάλι δεν είδαμε. Απλά η ΑΕΚ δεν πέτυχε το αποτέλεσμα. Τώρα εγώ θέλω να πω το εξή. Επειδή η πλειοψηφία των δημοσιογράφων και των οπαδικών και των ουδετέων μετά τη λήξη του αγώνα, έτσι πως εκτίμησαν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Εντάξει, θεωρητικά έχει. Αν πάρει όλα τα μάτς, δεν τον ενδιαφέρει καν η ΑΕΚ. Αλλά ποιος πιστεύει ότι αυτός ο Παναθηναϊκός θα περάσει και τον ΠΑΟΚ και στο Καραϊσκάκη? Εσύ, Γιώργο, τι θεωρείς πιο εύκολο, να κάνει η ΑΕΚ τρεις νίκες ή ο Παναθηναϊκός τρεις νίκες? Και οι δύο. Το θεωρείς ότι είναι εύκολο να γίνει και για τους δύο? Και οι δύο μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός για να νίκες, τι κάνει? Πρώτος δεν είναι της χρονιάς. Όχι, άλλο λέω. Τι είναι πιο εύκολο μετά να κάνουμε? Και οι δύο εύκολο να κάνουν νίκες. Είναι τις πιθανότητες έχουν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θεωρείς ότι. Επειδή. Εγώ να σου πω κάτι. Τώρα δεν υπάρχουν φυσιολογικές συνθήκες. Οι συνθήκες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, πόσο υπέρ του Παναθηναϊκού? Ναι, δεν ξέρω τώρα. Να σου πω ποσοστά. Ναι, ρε κι εγώ. Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει ούτε μισή φάση με τη Λαμία, θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό σίγουρα. Μάλιστα. Δεν μου λες, έτσι δεν παίζει από την αρχή και έτσι κερδίζει. Ναι, αλλά. Μεθαύριο τα πόδια θα ζυγίσουν ένα τόνο. Και μεθαύριο. Δεν ξέρω αν και ζυγίζουν ένα τόνο ή ένα μισή. Εγώ ξέρω ότι αυτή είναι η μπάλα του Παναθηναϊκού και έτσι κερδίζει. Εγώ αποκλείω Ολυμπιακό να κάνει δύο σερί ήττες. Κάποιον ή κάποιος θα χτυπήσει. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει φάει αυτές τις φάπες. Υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Θα κάτσει από αξιοπρέπεια τώρα να χάσει και από την ΑΕΚ και να αφήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει γύρω θεάμου στο Καραϊσκάκη. Εγώ κάνω ρητορική ερώτηση. Και μην ξεχνάς ότι η τελευταία αγωνιστική μπήκε και στον ΠΑΟΚ. Όχι άλλο, η τελευταία ουσιαστικά δεν κάνει για κανέναν. Ουσιαστικά όποιος είναι κυρακή το βράδυ πρώτος είναι και πρωταθλητής. Θα κόψει βαθμό ο Βόλος στην ΑΕΚ ή ο Άρης τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όχι. Οπότε εγώ λέω, κάνω ρητορική ερώτηση. Θα επιτρέψει ο Ολυμπιακός να κάνει γύρω θεάμου ο Παναθηναϊκός στην Καραϊσκάκη?
θα κάτσει να κάνει ο Ολυμπιακός άλλες δύο ήττες, να χάσει κάθε είδους αξιοπρέπεια. Εγώ πιστεύω κάποιος θα χτυπήσει, δεν ξέρω ποιος. Ποιος έχει σίγουρο τον Ολυμπιακό ποτέ στο Καρασιάκι, από καταβολή ποδοσφαίρου. Ακόμα και το χειρότερο Ολυμπιακό. Κανένας. Ναι, αλλά έτσι όπως το παρουσιάζουν όλοι, θεωρούν ότι είναι το πιο πιθανό να περάσει και τον ΠΑΟ, που δεν τον έχει νικήσει ακόμα πάνω στη λεωφόρο, και τον Ολυμπιακό στο Καρασιάκι. Αυτό λέω. Πώς θα γίνει. Που δεν μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός μισή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός που χθες μισή φάση έκανε. Και μισή φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κερδίσει πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έξω να τα βάλει πάλι στο 95 και στο 96. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κλείνοντας θέλω να πω ότι όφιλε την Κυριακή να μην παίξει αυτό το φοβικό παιχνίδι στη λεωφόρο. Δεν συμφωνεί. Πώς θα τον κόσμο του. Σε αυτό το καθοριστικό μάτς. Δεν συμφωνεί ότι δεν έπρεπε να παίξει το φοβικό. Δεν υπήρχε φοβικό παιχνίδι. Τόσο μπορούσε τόσο έπαιξε. Ναι, ρε παιδί μου, να μην κάνει ούτε μισή φάση. Δεν μπορεί να κάνει φάση. Ναι, καλά, εντάξει, είναι και αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τη μια μεριά έβλεπε ένα Πινέδα, ένα Γκαρσία, ένα Τζούμπερ, έναν Ελιάσου και κάτι σου γέμισε. Κάτι έβλεπε. Από την άλλη, τι είδε, για πες μου. Πες μου ένα παίχτη από την άλλη. Μόνο από το Θησέ και τα Βάρνηση. Ένα παίχτη να σκανοποιήσει. Εντάξει, αυτά που βλέπουμε όλη τη χρονιά. Το Τζοκάι. Μπορώ να σου πω όμω ότι όταν έβαλε αυτό στο τέλο, λίγο το ισορρόπησε. Ένα παίχτη, έλεγα μου την τρέλα. Μόνο ένα παίχτη, ρε παιδί μου, να σκανοποιήσει ποδοσφαιρικά. Εμά τα παπάρια που σα πάτε το πρωτάθλημα του Παδιάκου Παδιάκου. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν κατάλαβα τι λέει. Μα και εγώ αυτό σου λέω ότι. Λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε λέει αυτό που είχε. Και ξέρει τι με στον εγώ εμένα. Βγαίνουν οι ρεπόρτ του Παναθηναϊκού και λέει μα ανοίξει η διαιτησία. Α τι να πούνε, ρε πώ τι ομάδα έχουμε. Α είμαστε πρώτοι. Δεν ικανοποιούμαστε με αυτό που προσφέρει αυτή η ομάδα. Πώ το αντέχουμε να το βλέπουμε. Λένε μα ανοίξει η διαιτησία. Ήμαρτο δεν κάνω την τρέλα. Ήμαρτο. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την προσπάθεια που κάνει όλη τη χρονιά. Ναι, εντάξει. Αυτό που κάνει το σέβομαι και το εκτιμώ. Αλλά μέχρι εκεί ρε. Έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Έλα Γιώργο. Ναι, καλησπέρα. Καλό μήνα. Επίσης. Λοιπόν, πρώτον απ' όλων και να τελειώσουμε το θέμα διαιτησίας για το χθεσινό παιχνίδι. Με το ίδιο, με παρόμοια φάση, ο Παναθηναϊκός πήρε πέναλτι στα τελευταία λεπτά με τον Ολυμπιακό. Δεν μ' αγκάσει, παρακαλώ, την κόμμα αυτή μαλακία. Την κόμμα αυτή μαλακία, επιτέλους. Είδατε εμάς. Εγώ είμαι εκτής, Γιώργο. Εγώ θέλω να σα πω ότι οι άλλοι μιλάνε για διαιτησία. Εγώ δεν την ομάδα. Μπρε και εσύ λε τα ίδια, λε ότι έκανε να πούμε εκεί την κάρτα του Μπερνάρ στο Ρότα. Αφήστε με αυτά, ρε. Τι είδατε με στο γήπεδο, ρε. Εγώ είδα την ομάδα μου να παίζει με πόσες ελλείψεις και να τον πατάει κάτω από ένα χνέκο. Έβαλε γκολ. Δεν έβαλε. Λόγω του παράγοντα τύχη δεν έβαλε γκολ. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Ή μάλλον ανικανότητα. Αλλά πάνω έτοιμα, ρεαλιστικά. Γιώργο, δεν είναι θέμα ικανότητα. Γιατί εμένα η ομάδα μου το 17 που πήρε με τον ίδιο τρόπο πάνω να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα φέτος. Εγώ πέρα από την είχα πολύ καλή άμυνα, Γιώργο. Είχα και πολύ καλά τελειώματα. Γι' αυτό το πράγμα που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος, το έκτρωμα. Γιατί αυτό που κάνει φέτος είναι έκτρωμα. Πάει με ένα έκτρωμα να πάρει πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, Γιώργο. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Να έχεις μια ομάδα να παίζει δύο ποδόσφαιρο και να μην μπορεί να πάρει πρωτάθλημα επειδή ο άλλος έχει πάρει πόσα αποτελέσματα στο 95 χωρίς να παίζει μπάλα. Θα πάρουν πούλμαν, Γιώργο. Και να μιλάνε και από πάνω. Ακούω να σου πω κάτι. Ό,τι αν ομάδα πάει να πάει πρωτάθλημα, δεν μπορείς τον άλλο να αφαιρέσει τον λόγο. Φυσικά θα μιλάνε. Θα είναι πρωταθλητές. Αλλά το θέμα είναι, εκεί που μιλάνε, να παραδείγουν και το άλλο. Ότι έχουμε μπουρδέλο ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η ιστορία με τον κύριο Νικολογιάννη ή με τον κύριο Νικολακόπουλο. Τι μαλακίες να δεις, Τάσου. Με τον Τάσου είμαστε 20 χρόνια μαζί στο φύλαθρο. Τι να φτάνε, Τάσου. Επειδή εγώ τα έχω πάρει και με το συγκεκριμένο που είπες αυτή τη στιγμή, αυτό νευριάζει εμάς τους αεκτήδες. Ότι δεν παραδέχονται ότι ναι, το παίρνεις το πρωτάθλημα όπως πας να το πάρεις, μαγιά σου να το πάρεις έτσι, αλλά να παραδέχεις ότι η ομάδα που παίζει μπάλα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φέτος, δεν σου λέω για άλλες χρονιές, είναι η ΑΕΚ. Όπως εμείς παραδεχτήκαμε τον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε, του Μάρτιν στις πρώτες δύο χρονιές που το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, να τον παραδέχονται κι αυτοί. Αφού δεν παίζουν μπάλα αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν το πήρα το 17 μπορεί να το πήρα με την άμυνα μου, αλλά πρόσφερα και πέντε πράγματα μπροστά, ρε Γιώργο. Τι θα το κάνουμε τώρα. Είχα ένα Λιβάγια και ένα Ραόχο που κάνανε 5-6 εργασίες. Ήταν με λίγο μπάλα, ρε Γιώργο. Έχει να σου πω κάτι άλλο. Ε. Όσοι παίζουν έχουν το καλοκαίρι τον Παναθηναϊκό, ποιοι μπορούν να πάνε σε Άγιο Ολυμπιακό. Κανένας. Εγώ πιστεύω δύο, εντάξει. Από αυτούς που έχει, θεωρώ ότι δύο παίκτες μπορούν να σταθούν. Μόνο ο Μπρινιόλι, κανένας άλλος. Εγώ πιστεύω και ο Χουακάρ. Τι να το πάρει, αριστερό τον Πάκτο Χουακάρ, να κάνει πλατισμό. Άσε με. Μπας περιπτώσει. Συγγνώμη για τον τόνο του φωνή. Απλά είναι ότι έχω γνευριστεί πάρα πολύ σήμερα με όλα αυτά που ακούω γι' αυτό. Για καλά, φίλε, γεια. Για καλό απόγευμα. Ελάρη. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια. Καλό μήνα, ρε Γιώργο. Επίσης. Τώρα θα πούμε για το Κυριακάτικο το τερμπι. Μου άρεσε περισσότερο η ομάδα μου, περισσότερο. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι τώρα, το μεταγενέστερα. Και ξέρω τα λέμε μεταγενέστερα, τα έχουμε κουβεντιάσει και πιο παλιά. Εννοούμε τα συνεταιράκια και τον Ολυμπιακό Β', κατάλαβες τι λέω, τον Άρη. Κοίταξε, εσένα, και γι' αυτό λες αυτά, είσαι και το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Ναι. Λες είμαι εκεί, ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει, ο Παναθηναϊκός τώρα το πρωτάθλημα και ο καθένας βγαίνει και λέει τα δικά του αερολογίες. Και κανένας, ειδικά οι Παναθηναϊκοί, δεν αναλύουν με εντυμότητα την δυναμικότητα της ομάδας. Γιώργο, εγώ θα σου πω ότι μου είχες πει για την
προηγούμενη φορά και πιο παλιά που έχουμε κάνει και άλλες φορές συζήτησης. Εγώ θα παραδεχτώ σαν αρχής ότι το πέναλτι του Καρασκάκη δεν ήταν πέναλτι όπως και πολλοί αρχίδες. Δεν θέλω να μιλάω για πέναλτι και τέτοια. Ένας όμως Παναθηναϊκός, ένας δεν έχει βγει, δεν έχει τα κάκαλα να πει ότι ναι, πήραμε κάποια πέναλτι τα οποία δεν ήταν. Ένας. Ή ότι θα ασχοληθούν και με τη διαιτησία μετά για τα οτιδήποτε. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ότι θα ανοίξουν τα πόδια Ολυμπιακός στα συνεταιράκια τους και θα βάλουν και τον Άρη στο παιχνίδι και με εμάς θα τα δώσουν όλα και τη γλώσσα από μέσα που θα έχουν. Εγώ αυτό φοβάμαι. Γεια σου, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, πάμε στον επόμενο γρήγορα. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Μάνος. Έλα, Μάνο. Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν, Γεωργίου, το μένος σου για τον Παναθηναϊκό το ξέρουμε ότι είσαι αντί Παναθηναϊκό. Άκου να σου πω κάτι. Ήξερα αυτήν αντίδραση στον Παναθηναϊκό, όχι όλο, κάποιον Παναθηναϊκό σαν και σένα. Την ήξερα την αντίδραση. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτείτε. Τι να σκεφτούμε? Ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα ή ότι φωνάζανε τα αρδάκια σου όλη τη χρονιά ότι θα βγούμε Πέμπτη. Φώναζα εγώ ότι θα βγεις Πέμπτος. Αυτό δεν λέγανε όλοι. Εμένα με έχεις ακούσει ποτέ. Με έχεις ακούσει ποτέ ότι θα βγω. Εσύ, άλλο θέλω να πω. Δεν είπα εσύ, είπα αυτοί που σε παίρναν τηλέφωνο. Πού είναι τι τώρα αυτοί όλοι που παίρναν τηλέφωνο και λέγανε θα καταλήξω Πέμπτος, ενώ θα πάρω το πρωτάθλημα. Για ποιο να μιλήσω, για την ΑΕΚ που την πάει διαιτησία με χιλιά, δεν έπρεπε να παίζει με 9 παίχτες προχθές. Γιατί να μην παίζει με 9 παίχτες. Αν δεν παίζει η ΑΕΚ με 8 παίχτες, θα κέρδιζες. Άνετα. Δεν έκανε φάση. Εδώ δεν πήγε στην περιοχή. Δεν έκανε σιούτ. Εγώ μπήκα να παίξω μέσα με 2 τραυματίες παίχτες και με τον Τζέριν και με τον. Και με τον Ισπανό. Άσκοπο να μιλάμε, φίλε, για χαρά. Οι αγκίδες λέμε και εμείς παίξαμε. Και οι αγκίδες λέμε παίξαμε με καστεριδίτιδα. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Άντε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Άγγελος, έλα, Άγγελε. Καλησπέρα, Γεωργίου. Καλησπέρα. Την Κυριακή στη Λεωφόρο έπαιξε η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Και η καλύτερη άμυνα άντεξε. Ο Περέδη δείξε τώρα ο πρωταθλητής. Εγώ πάντως σαν Ολυμπιακός δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να χειροκροτήσω την Πανάθα πρωταθλητή στο Καραϊσκάκι. Γιατί θα γλύφομαι στη σκέψη ότι του χρόνου θα το πάρω μέσα στη Λεωφόρο. Δεν με πειράζει λοιπόν καθόλου να δω τα ξαδερφάκια πρωταθλητές. Αυτά, ρε Γεωργίου μου. Γεια σου, Άγγελε, για χαρά. Και να είσαι καλά την Παρασκευή, να σου πάει καλά. Γεια σου. Για χαρά, φίλε. Πάμε στον Πέτρο. Έλα, Πέτρο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σχετικά με τον αγώνα, λοιπόν, επειδή σου είχα πάρει πριν κανένα 20-25 μέρες, αν θυμάσαι, και σου είχα πει κάτι που λέγαμε τότε για τα επεισόδια και σου είχα πει ότι η μόνη ομάδα που δεν έχει τύχει να πάρει πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα πω τώρα θα το πάρει Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ θα πω τι είδα και τι περίμενα. Δεν περίμενα και πολύ περισσότερα πράγματα να δω. Εγώ στο ένα ρεζουμέ θα πω επειδή έκατσα και τα δύο φορές στον αγώνα. Θα πω είδα μια ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο η οποία πραγματικά επιβάλλει το παιχνίδι. Βλέπω ένα παιχνίδι το 10 στο 30 μοιρασμένο χωρίς το παραμικρό και οι φάσεις κάνει δύο μεγάλες φάσεις η ΑΕΚ. Μία με τον Κατσίνοβιτς που δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει γκολ γιατί έκανε και στο Παναθηναϊκό πάντα τσουφ κτλ. Αλλά πολύ καλός παίκτης, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Και μία με τον Τζούμπερ που έχει αντίπαλο τον Πέρεθ ο οποίος δεν μπορεί να στρίψει γενικό γιατί είναι τραυματίας από το 4ο λεπτό. Παναθηναϊκός μία φάση στημένη, δεν περίμενα και πολύ περισσότερα γιατί από τη στιγμή που δεν έχει ένα μπερνάρ, ας πούμε σε ένα στυλ καραγκούνι να μπορέσει να ξεσηκώσει μια ομάδα να πάρει να σπάσει ρυθμό στην ΑΕΚ, κάτι παρόμοιο εν πάση περιπτώσει, κάνει μια φάση και αυτή όπως έγινε. Στην ελεύθερη ημίχρονο ξεκινάει η ΑΕΚ λοιπόν, ας πούμε πάλι δυνατά. Μέχρι το 60 κάνει, ας πούμε, μια φάση εκεί που προλαβαίνει και βάζει την κόντρα που έχει του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και μετά το παιχνίδι σβήνει. Στην διαδικασία δηλαδή ενός 90 λεπτού, καθαρές φάσεις η ΑΕΚ για γκολ έχει κάνει 2-2,5. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος τον βρίσκει σύμφωνα με αυτά που είδαμε και με τα λεγόμενα ολνών σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν τον νικάει. Και διαμαρτύρονται λοιπόν οι οπαδοί της ΑΕΚ, δεν ξέρω τώρα δίκαια άδικα και λένε ότι τον πατήσαμε, παίξαμε μπαλάρα και κάναμε μπαλάρα και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Αν παίζεις μπάλα και δεν νικάς, να σε ρωτήσω κάτι. Τότε Παναθηναϊκό, ναι. Τι περιμένεις? Δεν μου λες κάτι. Εσύ γιατί δεν νικήσεις τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ? Γιατί δεν ήμουν καλύτερο. Δεν ήμουν καλύτερο. Πώς να μην νικήσω? Εγώ στο είπα από την αρχή. Αλλά περίμενα να δω, ήθελα να δω κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν τα είδα, αλλά και η ΑΕΚ που διατυμπανίζει όλη αυτή την ιστορία. Πού είναι οι μεγάλες φάσεις? Σου λέω δύο φάσεις 90 λεπτά. Υποτίθεται σε πατάει. Εγώ να το δεχτώ. Ποιες είναι οι μεγάλες φάσεις που έχει κάνει? Τον έχει δει τον αγώνα. Η κυριαρχία που έλεγε ότι μας πάτησε, μας είχε στο μισό γήπεδο. Αν τα έχεις δει αναλυτικά το παιχνίδι. Ναι, αλλά ξέρει, όταν λέει ο άλλος μισό γήπεδο, ξεννοεί ότι μια φορά δεν μπήκες μέσα στην περιοχή. Δεν με κάνεις ένα σουτ. Δεν έπιασες την μπάλα Θανασιάδη. Είναι τρομερό αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. 100 λεπτά. 100 λεπτά. Άκουσε με. 100 λεπτά για ένα πρωταθλητή. Μπροστά στον κόσμο του
που είναι σε τρομερή κατάσταση ο κόσμο του, να μην κάνει φάση. Να μην μείνει στην περιοχή. Κάποιο προβληματισμό για να έρθω. Μετά βγαίνω και λέω, μου φταίει η διαιτησία. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ. Φταίει ο Νικολογιάννη. Άσε μου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Νικολογιάννη. Εγώ σου λέω τι είδα. Και εγώ λέω, πώς είναι δυνατόν μια ΑΕΚ που η οποία σε πάτησε γιατί μπανίζει ότι έχει κάνει του κόσμου τι ευκαιρίε, με δύο αγώνε έχει κάνει δύο καθαρέ φάσει και θέλει να πάρει το αποτέλεσμα. Πού είναι. Είναι δυνατόν λοιπόν να διαμαρτύρονται συνέχεια, παίζει μπαλάρα, παίζει το παιχνίδι. Μα με βρήκε, πεθαμένο υποτίθεται με βρήκε. Α με πάτε, άντε να το πάρω την ανάποδη. Πού είναι η φάση που κάνει για να με βάλει με στα δίχτυα. Γιατί ο Ολυμπιακό όταν έπαιξε με τον Παναγενικό φιλοφόρο, μου έκανε και πέντε φάσει. Άντε να το πάρω την ανάποδη. Που δεν ήταν ο Ολυμπιακό προκοπή. Εγώ ξέρω ότι 90 επί ένα χρόνο, ένα πρωτάθλημα ολόκληρο, ξέρω ποιε είναι οι αδυναμίε μου, ξέρω ποιε είναι οι προϊερατέ μου. Βασίζομαι πάνω σε αυτά. Με λίγο τύχη, με περισσότερη τύχη, με καθόλου τύχη. Έχω πάει εκεί που έχω πάει. Όμω ξέρω ότι αυτό ποτέ δεν θέλω να το πάρω, το πάρω με τον τρόπο που θα παίξω εγώ. Η Άγη ποτέ θέλει να πάρει το αποτέλεσμα με τον τρόπο που παίζει. Πού είναι λοιπόν όταν έρχεται για να παίξει ένα υπερπάντων αγώνα, να κάνει και γιατί μπανίζει ότι μα έχει πατήσει, μα έχει κάνει και ευκαιρίε στο πουθενά. Και μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Οι παίκτε του Παναθηναϊκού, 16-17 παίκτε πόσου έχει, πρωτάθλημα έχει πάρει ένα, ο Μπερνάρ. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ο πρωταθλητισμό και μια ομάδα από τα στραβά ξεκινά σιγά σιγά την καλουχή για να κάνει προσταλτηρία. Από τη ΜΑΕΚ έχει πάει ο Ρότα. Από τη ΜΑΕΚ, ποιο έχει πάρει το δάσκαλο. Ποιο έχει πάρει, έχει πάρει ο Μάνταλο. Εγώ το λέω αυτό. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μα σε αυτή τη διαδικασία μπήκε. Ναι, αλλά λέμε ότι σιγά σιγά κάνει μια ομάδα. Δεν μπορεί να παίξει μπαλάρα για να πάει πρωτάθλημα. Ακουφιλέ. Με του παίκτε που έχει. Με του παίκτε που με του παίκτε που έχει, αποκλείεται να κάνει ομάδα που να χαίρεσαι να την βλέπει. Δεν είπα όχι. Αποκλείεται. Δεν είπα όχι. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Εγώ έχω μάθει με τα καλά γιατί δεν είμαι τυχαίο. Είμαι χρόνια οργανωμένο. Στην παγιδική έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα τον Παναθηναϊκό και όλο τον κόσμο. Δεν είναι αυτό που πιστεύω για τον Παναθηναϊκό και το θέλω αυτά. Όμω από κάπου πρέπει να μπουν κάποιε βάσει. Πρέπει να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Με λίγο, με περισσότερο, με περισσότερο. Αλλά έτσι ξεκινά να χτίσει μια ομάδα πρωταθλητισμού. Στην αρχή από το 3, μετά θα πα στο 5 και μετά θα πα παραπάνω. Εμένα με νοιάζει ότι εφόσον. Όχι με νοιάζει, δεν θέλω να πω με ικανοποιεί. Όταν βλέπω μια ομάδα υποτίθεται που για να την πανίζει συνέχεια ότι με πάτησε και έχει κάνει δύο καθαρέ φάσει, άντε 2,5, δεν μπορώ να πω ότι δικαιούται να το πάρει το ποτάμι και δεν δικαιούμαι εγώ. Αυτή τη λόγω το αντιλέγω το αντίθετο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Όχι γιατί που είναι την Κυριακή. Πιστεύω, όπω είχα πει, ότι τότε ο Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία τύχη να πάρει πρωτάθλημα. Έτσι και πιστεύω τώρα ότι η πιθανότητα αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον είναι 90% του Παναθηναϊκού για να πάρει το πρωτάθλημα. Με αυτά που βλέπω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έλα, σε ευχαριστώ. Γεια, φίλε. Γεια. Ναι, γεια χαρά. Πάμε στο Σόλμαν. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά φίλε, καλά. Καλά είσαι. Πρώτα απ' όλα εύχομαι πραστικά στην υγεία σου να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Δεύτερον να πω ακόμα και εγώ τα συλληπιτήριά μου για το φίλο μας το Λευτέρη. Δεν το ξεχνάμε. Και όσον αφορά τώρα για το παιχνίδι, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τα όλα αυτά τα σχόλια που ακούγονται. Είναι χαζομάρες όλα αυτά. Απλά θα Χάθηκες. Ε? Έλα, τώρα επανέλαβε, γιατί είχες δει. Θα μιλήσω για την τακτική. Ναι. Με αυτό με ενδιαφέρει και με αυτό ασχολούμαι. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα κούβερεσέ. Έκανε ένα τεράστιο λάθος ο Αλμέιδα. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έπρεπε να τραβήξει από φορ τον Λιβάη Γκαρσία και να τον βάλει εξτρέμ. Όσες φορές βγήκε στα δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, του πήρε παραμάζωμα. Ενώ στα φορ είχε εκλοβιστεί με το να κυνηγάει, να μαζεύει μπάλες. Έπρεπε λοιπόν, καλώς έκανε και έβαλε τον Πινέδα στα μπακ. Μπροστά του να έβαζε τον Λιβάη Γκαρσία, φεύγοντας όταν έφυγε ο άλλος ο Μαυράκος. Και στο κέντρο της επίθεσης να παίρναγε ο Τσούμπερ. Φορ, με άδειους χώρους. Γιατί είχαν τραβιόντουσαν όλοι να πάνε να μαρκάρουν τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό φαινόταν στο δεύτερο ημίχρονο, το βλέπα συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι. Και λέω, πώς, γιατί δεν το κάνει. Εντάξει, είπαμε. Και εγώ είμαι από αυτούς που έλεγα ότι μπορεί να παίξει σεντερφόρο ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στα άκρα, όσες φορές πήρε την μπάλα στα άκρα ο Αλμέιδα, δεν ξέρω, ο Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω τι θυμάται τη φάση. Πολύ θυμάται. Του παίρναγε σε σταματημένου του παίρνε. Το ίδιο έκανε και ο Μπερνάρ από εκεί. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και μη χώροι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Δεν κατάλαβες τι είπα. Ειρωνικά το είπα και δεν το κατάλαβες. Ειρωνικά το είπα και δεν το κατάλαβες. Το ίδιο με τον Γκαρσία έκανε και ο Παλάσιος, έκανε και ο Μπερνάρ. Ακριβώς το ίδιο. Ναι, καλά, θα του πω και άμα θέλει. Α, Χριστέ μου Παναγία. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό ήταν το θέμα που παρατήρησα εγώ στο παιχνίδι και θα μπορούσε να κάνει παραπάνω πιο καθαρές φάσεις. Όχι ότι δεν είχε φάσεις η ΑΕΚ, μην τρελαθούμε τελείως. Ο ολόκληρος Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο του και η μόνη φάση που έκανε ήταν μία αποστημένο. Έλεος και ανάβο, μην τρελαθούμε τελείως τώρα με το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Για καλά, φίλε. Για καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Για καλά. Έλα, Νικό.
Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλό μήνα. Επίσης. Μια απορία έχω, ρε Γιώργο, μόνο εγώ. Τέσσερις αγώνες έχει παίξει με την αυτή τη μέρα ομάδα την ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γιατί δεν καθαρίσε το πρωτάθλημα, Το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός δεν το έχει καθαρίσει από τους αγώνες του με την ΑΕΚ. Γιατί δεν το καθίσει η ΑΕΚ, η υπερομάδα. Είχε τέσσερις ευκαιρίες μεταξύ μας. Ναι. Να μας βάλει από πέντε κόλλη υπερομάδα. Ξέρεις πώς είχε κάνει η ΑΕΚ. Πώς είχε κάνει η ΑΕΚ, ξέρεις. Πέντε. Πόσες. Πέντε. Ωραία. Όχι, δεν κατάλαβα. Στα μεταξύ μας παιχνίδια. Τέσσερις αγώνες. Δεν καθαρίζει τα μεταξύ παιχνίδια. Πού θα καταλήξει, για παίρνουμε τώρα. Αφού είναι εδώ. Δεν είμαι κανένα που είναι υπερομάδα την Μπαρσελόνα μόνο. Και αυτά είναι παραμύθια τη Χαλιμά που λένε. Οι έξιδες αυτό δεν λένε όλοι. Αλλά αυτά είναι παραμύθια τη Χαλιμά. Όπως είναι παραμύθια τη Χαλιμά που βγαίνει εσύ και δεν μα αντίκει σε διαιτησία. Και με αυτά δεν τρέπεστε λίγο. Σου μίλησε εγώ για διαιτησία. Όχι εσύ. Όλοι οι εφημερίδες, όλοι οι υπόλοιποι του Παναγού. Εγώ σου μίλησε για διαιτησία. Όχι. Λοιπόν, εγώ σου είπα, είχε τέσσερις αγώνες μαζί μας. Να μπει μέσα να μας δείξει από πέντε γκολ σε κάθε αγώνα και να τελειώνει. Να μην μιλάμε. Υπερομάδα. Αυτοί ξέρει τι έχουν πάθει. Επειδή κάνανε ένα γήπεδο, νομίζω ότι πρέπει να πάρουν και το πρωτάθλημα. Αυτό έχουν πάθει. Είχε τέσσερις αγώνες. Έμπα μέσα και κάθισε το. Να μην σου μιλήσει. Για μπει μου κάτι άσχημα, ΕΚ. Εσύ από την ομάδα σου είσαι κανεπιμένο. Με τους παίκτες που έχω, αυτό μπορεί να κάνει, αυτό κάνει. Από αυτό, που, από αυτό που βλέπεις είσαι ικανοποιημένος. Ακουσούπα. Σε ικανοποιεί ποδοσφαιρικά αυτή η ομάδα. Όχι, αλλά από το πρωτάθλημα θα το πάρω. Πρέπει να το πάρεις τρεις φορές, εγώ είπα, εκτιμώ την προσπάθειά τους. Αφάνταστα. Και τη σέβομαι την προσπάθειά τους. Άλλο λέω. Προσπάθεια του Αστρομάλ είναι, κανένας άλλος. Μόνος του είναι. Με τη μαγιά του θα το πάρει, αυτός θα το πάρει. Όχι οι παίκτες. Τους έχει τύψει. Και καλά τους έχει. Ναι. Όποιο κάνει αρχή, δεν έχει νεύρα κανένα. Τσιμπουδιά. Ό,τι του λέει, κάνει. Τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν παγκάσει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Γεια. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια χαρά. Ακούω να ξεκινήσω να καταρχήν να πω ότι δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένος από το Παναθηναϊκό. Είχε πολύ κακή. Ποτέ δεν έχει παίξει τόσο άσχημα στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Όμως από αυτό το σημείο, το να μην παίξει ένα παιχνίδι καλά με την ΑΕΚ και μέχρι να λέμε ότι η ΑΕΚ μέχρι να τον λιδωρούμε και να το ξεφτιλίζουμε και να λέμε όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε τέσσερα παιχνίδια με το Παναθηναϊκό. Πού ήταν στα άλλα τρία παιχνίδια? Ας πούμε το αντίστροφο έγινε στη Φιλαδέλφεια πριν από ένα μήνα. Δεν είχε να πει κανείς τίποτε για την ΑΕΚ. Μέχρι αλλάζαμε τους κανονισμούς και λέγαμε «Α, το χέρι λέει ήταν στην περιοχή, ήταν σε άλλο αυτό, δεν έπρεπε να αποβληθεί». Μέχρι και στο πρώτο γύρο, ας πούμε, στη Λεωφόρο, πού ήταν η ΑΕΚ? Μισή ευκαιρία έκανε και η ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Δεν πήγε κανείς να τη λιδωρήσει όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ το είπα, το βγαίνω και το λέω. Εφθαρσός, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Οι τρεις του κέντρου ήταν ανύπαρκτοι. Και τρεις. Και έπαιξε μόνο με την ΑΕΚ. Για πες μου, παρακαλώ πολύ. Είπες οι τρεις του κέντρου ήταν ανύπαρκτοι. Ε? Ανύπαρκτοι. Ναι. Ναι. Και ρωτάω, μπορούν αυτοί να είναι ανύπαρκτοι? Γιατί δεν ήταν πριν ένα μήνα, πού ήταν η ΑΕΚ? Επειδή σε όλα χρόνια έχω απαιτήσει από σένα. Έχω απαιτήσει από σένα. Εντάξει όμως, ακούσε όμως τι σου λέω. Πού ήταν πόσοι ήδη παίχτες δεν παίξατε πριν από ένα μήνα στην Φιλαδέλφεια? Ναι, ναι. Πόσο καλύτερη ήταν η ΑΕΚ? Καθόλου. Με καταλαβαίνετε, αλλά πω. Ήταν ανύπαρκτοι προχτές. Το λέμε. Το βγαίνω και το λέω. Δεν παίξανε. Αλλά πού ήταν οι υπόλοιποι? Δηλαδή, άκουσα, μπήκε ένα παιδί και έδειξε διέντροπα και λέει και το 17 είχαμε ομάδα και το πήραμε. Πού είχατε ομάδα? Εάν ο Πάκο είχε αποφασίσει να χάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Τούμπα και το παιχνίδι στην ΑΕΚ, πάλι πρωταθλήτρια έβγαινε. Με την αφαίρεση βαθμών στο Πάκο βγήκε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Δηλαδή, πολλά που ακούσα πράγματα που ανιστόρητα. Εντελώς δεν έπαιξε μπάλα Παναθηναϊκό. Εντάξει, από αυτό το σημείο. Μέχρι να βγαίνουμε να λέμε όλες αυτές τις παπαριές, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Με τον Ιωνικό με προσπροξήματα τον κέρδισε η ΑΕΚ. Εντάξει, μέχρι το 90 ήταν ένα 0. Αν δεν έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός στον Ιωνικό τι έκανε? Έκανε ισοπαλία ο Παναθηναϊκός. Με τέσσερα δοκάρια. Ήταν ανίκανο να καθαρίσει το παιχνίδι. Αλλά δεν ευνοήθηκε, δεν τον άφησε ο διαιτητής να κάνει φάουλ στο κόρνερ και να πάρει τον γκολ. Όπως και προχτές, το σκληρό παιχνίδι ευνοήσε την ΑΕΚ. Η ανοχή του διαιτητή. Δεν λέω ότι έπαιξε από μια ομάδα, αλλά επέλεξε το σκληρό παιχνίδι. Πόσα φάουλ σφίριξε, πόσες κάρτες έδωσε. Υπάρχει περίπτωση στο κανονισμό όταν έχει δείξει την κάρτα μετά να έχει δικαίωμα να κάνει παρατήρηση. Δεν υπάρχει παρατήρηση αν έχει δείξει την κάρτα. Είναι σκότεινη. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Για καλά. Εντάξει, για και χαρά σας, άστε καλά. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται? Ρέναντο, τι γίνεται? Σε ποια είναι η πλάκα.
Εγώ μέσα στην φιλοσοφία του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια έχω μπει. Τι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τώρα, η οπαδή του. Ιδιαίτερα τόσο χρόνο του έχει αλλοιώσει τη μεγαλοπρέπεια και αυτό που είχαν. Καταλαβαίνω. Και έχουν πάψει πια να έχουν απαιτήσει. Δεν από τον Παναθηναϊκό δεν έχει απαιτήσει, από ποιο θα έχει. Από τον Τζοκάη, από τον Ιωαννίδη και τον. Ποιο θα έχει απαιτήσει. Είναι αυτό που είπε, το ήταν ωραίο που είπε. Λε, μπροστά σε τόσο κόσμο, φτιαγμένο ο κόσμο, έτσι. Πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να μπει στην περιοχή. Τρέμουν τα ποδαράκια. Όχι, είναι θέμα ανικανότητα. Έτσι είναι όλη τη χρονιά μπόδε. Όχι, χρονιά εκεί δεν πάει. Είναι ρόστερα αυτά για ομάδε τώρα σαν τον Παναθηναϊκό. Εκεί θέλω να καταλήξω, δεκαμότητα, την τρέλα μου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Φέρνουν τον κάθε τη χάρπα στο ένα μπέχτη, δεν έχουν φέρει ένα ταλέντο, έναν άνθρωπο να πάει ο κόσμο στο γήπεδο να δει. Δεν υπάρχει κάποια χαρακτήρα. Έχει η ομάδα κανένα χαρακτήρα. Παίζω, λέει, άμυνα, λέει ο Παναθηναϊκό. Με ποιου παίζει άμυνα. Με ποιου παίζει άμυνα, με τη Ρεάλ και με τη Manchester City, με τη Dortmund και με τη Leverkusen, με ποιον παίζει άμυνα, ρε. Με τον Παπαδρασταθόπουλο παίζει άμυνα. Τι να πω τώρα, με έναν Αραούχο παίζει άμυνα. Δηλαδή, τι παίζει άμυνα, ρε. Πόσου τέτοια να παίξαν. Και το θαυμάζουν αυτό τώρα. Πορώνονται με αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό που λες. Παρηγορούνται με αυτό. Χάσει, έχουν και πάει τώρα και ο Ολυμπιακός πλέον να πάθει αυτό το πράγμα. Θα το χάσει και ο Ολυμπιακός. Βέβαια, βέβαια. Για εκεί πάει μια. Ένας Ολυμπιακός που κέρδιζε τη Μίλαν, είχε κατέβει Μίλαν 10 σκαλιά, είχε ανέβει Ολυμπιακός 10 σκαλιά, συναντηθήκαν, την κέρδισαν. Και τώρα έχουμε πάλι, έχει ανέβει τα 10 σκαλιά η Μίλαν και έχει κατέβει τα 10 σκαλιά ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν μπορεί να συναντήσει ποτέ τη Μίλαν για να παίξει. Τώρα αυτή για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί. Εγώ απορώ πως ο παδός του Παναθηναϊκού, ο φίλος του Παναθηναϊκού, έχει χάσει αυτού τη μεγαλουργία που είχε μέσα του για αυτήν την ομάδα. Τις απαιτήσεις του. Αντί να σου χαρέσει να πει, δεν πέσω με τον Τζέριν. Τίποτα, έτσι πάνε, πάει τίποτα. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή κάρτα να μ' αδικήσει ο διαιτητής ή να κάνω. Όχι, να πάρω το πρωτάθλημα! Να πάρω το πρωτάθλημα! Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και ποιο πρωτάθλημα, δηλαδή σου λέω, έπαιζε κάποτε ο Παναθηναϊκός, είχε καλή άμυνα, αλλά το λέγαμε για την Ευρώπη. Βέβαια, μιλάμε για Χένριξ και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή συναντιόταν με μια Άρσεναλ και έλεγε, έχω άμυνα, θα αντέξω τον Ανρί και τον Πυρέ και αυτού που θα μου την πέφτουν, α πούμε. Μα τώρα είναι δυνατόν να λες ότι παίζω με άμυνα. Ποιους παίζεις με άμυνα. Τώρα υποτίθεται ότι φέρνεις 2-3 παικταράδες, τους βάζεις μέσα στην ομάδα σου και κάνουν γλέντια. Θα φέρουνε κανένα μπέκτη να δούμε. Θα φέρουνε κανένα ποδοσφαίριστη να δούμε καμιά διπλέτα, καμιά τριπλέτα. Να δούμε κάτι, ένα συνδυασμό. Μα αυτό έλεγα, ρε παιδί μου. Είδα, και να έλεγα. Το πληρώσουν και να το ευχαριστηθούν και οι ίδιοι. Έλεγα, είδα προχθές τον Πινέδα, έκανε 5 ενέργειες απολαυστικές. Δεν μας παίξει του Παναγκρού που το έκανε αυτό. Και φαντάζομαι τώρα ο Πινέδα, δεν είναι και κάτι το σπουδαίο. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν είναι τώρα, πώς να σου πω, Τσιτσαρίτο. Δεν είναι, εντάξει, απλά προσπαθεί αυτός, εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση εδώ ο Πινέδα και να πει λίγο Πινέδα, βλέπουν οι Αγγλίδες. Οκ, τι γίνεται, καλά. Μα είναι και για αυτούς είναι υποτιμητικό, για τους Αγγλίδες. Και για τους Αγγλίδες είναι υποτιμητικό. Έχουν παίξει και Αγγλίδες καλό Champions League, ξέρω εγώ, έχουν παίξει τα Champions League και σε αυτά. Με παίκτες γνωστούς, επώνυμους, να μπορεί να τον αγοράσει, να τον πουλήσει μετά να βγάλει χρήματα. Βγάζουν χρήματα από αυτές τις ιστορίες, από αγοροπολισίες. Κάνει και το αγοροπολισίες ο Παναγιώτης. Αυτό είναι το δάκι. Είναι το ποιό του κόσμου. Έγραψε κάτι ο Τσάρλι για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και αρχίσαν από κάτω. Ρε Τσάρλι, ρε Παπάρι, αντιπαναϊκός. Δεν μιλάμε. Ό,τι και να πεις κάτι που να τους δίνει, σε τρελαίνει. Εντάξει, το είσαι αντιπαναθηναϊκός, βλέπεις ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα κινδυνεύει, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχεις άποψη. Ωραία, παιδιά, ζήτω Παναθηναϊκό, ζήτω όλοι εδώ. Δεν υπάρχει, δεν το ζήτω. Περιμένουμε την 25 Μαρτίου να βγουν στους δρόμους, να πούμε να ζητώ. Αυτό είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε. Ψωροκόστενα, Γιώργο, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ποδοσφαιρικά λέμε, τίποτα, δεν πάει αυτή η χώρα. Εδώ κοιτά, δεν είδες τι έγινε στο μπάσκετ με τη Ρεάλ. Τι θα γίνει εκεί τώρα, μπορεί να πεις. Ναι, εγώ όμως ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω όμως ότι όλοι οι Μαδριλένοι το κράζουν αυτό το πράγμα. Όλοι οι διοίκηση έχουν μείνει βουβάφωνοι. Δεν τους αρέσει. Δεν βλέπω να το πάρουν το τζαμπουκά. Όχι, καλά σας κάναμε και σας δίραμε, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Υπάρχει δεν το θέλει αυτό ο φίλαθλος της Ρεάλ. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουν και έφυγε να φύγουν όλοι. Θα φύγουν όλοι. Έχει πω, θα του διώξουν όλοι εκεί. Δεν θα μείνει ούτε Ρούντι, ούτε Σούντι, ούτε Μούντι. Θα φύγουν όλοι. Δραζέν, να βγει να μιλήσει για μπάσκετ. Για χαρά, λοιπόν, θα τα πούμε, Γιώργο. Για χαρά. Και η Δημητράκη.
Τι βλέπεις? Θέλω τον Ολυμπιακό με τρία αμυντικά χαφ στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έτσι για την πλάκα. Εμβιλά μπροστά από τα στόπερ, το θυμάσαι εκείνο το παλιό το σύστημα με το αμυντικό χαφ μπροστά από τα στόπερ. Να σκουπίσει, σαν Μασέκου Χουάνκ, και άσου να τρέχουν για μια ώρα εδώ πώ θα περνάνε οι επόμενοι μπροστά. Γιατί όχι. Μπροστά το Βρουσάι το Μπιέλ, το Φορτούν, το Μπιέλ σε ελεύθερο ρόλο και το Μακαμπού μπροστά. Α παίξουν κι εμεί μια φορά έτσι. Δεν πρέπει. Να παίξει δηλαδή. Ναι, για να προστατευτεί. Γιατί η άμυνα όταν δέχεται επίθεση. Βάζουμε τα κλάματα, έτσι. Κλείνουμε τα μάτια να δούμε τι θα γίνει. Οπότε πρέπει να περιορίσει τι επιθέσει που δέχεσαι, έτσι δεν είναι? Δεν έχει ένα στόχο η μάνα να βγει τρίτη. Και εμεί δεν βάζουμε να πει πάλι με τον Μπάκι με τρίτη. Αυτούς, τον Ντόι θα βάλει. Τον Ντόι θα βάλει να πάρει κανένα παιχνίδι το παιδί. Όσε φορέ έπαιξε, κάποιο λόγο δεν έκανε. Και δίπλα τον ένα από του δύο. Ο Μπάκι για μένα είναι ο λιγότερο αναξιόπιστο. Παρόλο που έβαλε και αυτό. Μπήκε και αυτό στο κλαμπ με τον Άρη. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα κάνει τσαφ τώρα. Λοιπόν, οπότε α βάλει. Τρία αμυντικά χαφ μπροστά, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάκα, σου να τρέχουν μια ώρα, να κόβουν τους άλλους. Α, δω πώς θα αντιδράσουν και άλλες ομάδες όταν παίζουμε με αντεπίθεση. Κακό. Δεν πρέπει να περιορίσεις τις επιθέσεις που δέχεσαι. Εσύ θέλεις να χάσει ο Ολυμπιακός? Όχι. Εγώ δεν θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός σε κανένα παιχνίδι. Εγώ θέλω ο Ολυμπιακός, γιατί το ότι θέλει lifting και ξεσκαρτάρισμα. Θέλει εμποκάθαση. Είναι ανεξαρτάτα, αλλά γιατί να χάσει. Δεν είναι lifting. Εμποκάθαση. Εμποκάθαση, συμφωνώ. Αλλά γιατί να χάσει. Δηλαδή. Ας χάσει. Έτσι, είναι λιγότερο καλή ομάδα από την ΝΑΕ και λιγότερο οργανωμένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Όχι, εννοώ για το τελευταίο μάτσο. Για το πρώτο τελευταίο με τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν μπορώ να θέλω να χάσει με τον Παναθηναϊκό ποτέ. Νομίζω ότι κανένας φίλος του Ολυμπιακού δεν θέλει να χάσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι. Έτσι το θεωρώ σωστό. Γιατί δεν θέλω να χάσει τον Παναθηναϊκό, όχι. Αλλά θέλω να παλέψει και ας χάσει. Αν είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Να παλέψει και αν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος να κερδίσει και μπράβο του. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα! Εγώ μιλάω. Εσύ? Εγώ μιλάω. Ναι. Έλα, ρε Γιώργο. Έλα. Ο σύμμαχος είμαι. Έλα, ρε σύμμαχη. Τι κάνεις? Καλά. Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Να σου πω κάτι. Είχα το φάρμακο για να σε κάνω καλά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Μπαουν Φόγκ λεγόταν αυτός, ένας Βιετναμέζος βελονιστής. Είχε κάπου το εργαστήριό του στα νότια προάστια. Εγώ νόμιζα ότι θα μου λέγει στον Οφορίκο. Εκπληκτικός, χωρίς πλάκα τώρα, Γιώργο, εκπληκτικός ήταν. Δυστυχώς πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Ήταν βελονιστής καταπληκτικός. Θα σε έκανε περδίκι. Τώρα φοράς μια ζώνη, βλέπω τι ναι. Για ερώτα και για κανένα βελονισμό, μήπως θα σε βοηθήσει, νομίζω. Πάμε, αλλάζουμε ζήτηση, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, φιλάθλη της ΑΕΚ, τον ακούσατε το φιλάθλο του Ολυμπιακού, τι είπε? Εγώ θα χαρώ να κερδίσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μέσα στο Καραϊσκάκι. Τόσο ξενδιάντροπα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τον Κόλια που μιλήσατε πριν. Δεν θέλει, αυτός ως φιλάθλος υγιής, δεν θέλει να χάσει η ομάδα του, παιδί μου. Ας παίξει και ας χάσει. Αλλά να παίξει. Όχι αυτό που είπε προηγουμένως. Επίσης θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Θα κάνω ένα ερώτημα. Σε σένα, αν θες, το απαντάς. Ένα δίλημα. Καταρχάς, θέλετε να πάρετε παλικάρια το πρωτάθλημα, πάρτε το. Πάρτε το. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς από τέτοια πρωτάθληματα. Πάρτε το. Εγώ ρωτάω. Ένα δίλημα θα. Την επόμενη χρονιά, γιατί δεν σταματάει το ποδόσφαιρο με το πρωτάθλημα που θα πάρει. Θα ξαναγυρίσει. Και όπως λέει και ο Ρίζος στην ταινία του Ζήκου, θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω. Ένα διληματάκι. Ποια βλέπετε να γίνεται καλύτερη ομάδα από αυτό που βλέπετε στα μάτια σας? Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό του χρόνου? Αναρωτηθείτε μόνοι σας. Και επίσης να πω κάτι για τις τελευταίες αγωνιστικές. Επειδή κάποιος φίλος είπε πριν τι έκανε η ΑΕΚ κλπ. Η ΑΕΚ έχει. Δεν βάζω το δοκάρι του Τζούμπερ που υποτίθεται ότι μπορεί να ήταν offside τον Γκαρσία. Λέω ένα σου του Γαλανόπουλου. Δοκάρι του Τζούμπερ. Σου του Ελίασον. Σου του Γκατσίνοβιτς. Αυτά είναι πρώτο ημίχρονο μέσα από την περιοχή. Δεύτερο ημίχρονο. Σου του Γαλανόπουλου. Σου του Γκαρσία. Σου του Μουχοντή. Σου του Τζούμπερ. Γιατί είπε δεν κάναμε τίποτα. Εντάξει. Και θέλω να πω και το εξής. Ο Παναθηναϊκός σε όλα. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ έβαλε μόνο δύο γκολ και αυτά με πέναλτι. Η καλύτερη άμυνα ήταν αυτή που είχαμε. Εμείς είχαμε τη χειρότερη άμυνα και φάγαμε δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό με πέναλτι. Στα επόμενα παιχνίδια, το πρέπει να μην χάσω δεν περνάει η παλικάρια. Πρέπει να κερδίσεις. Άντε να σας δω. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Γιάννης. Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιώργο. Έλα. Γιάννης από Γαλάτσι, μ' ακούς? Έλα, Γιάννη, ναι. Καταρχάς, να σου πω πραγματικά μια ευχαριστώ πολύ, ρε. Είμαι και φυσικοθεραπευτής. Ξέρω, έχει αγγελοποιητικό, είναι αυτό το θέμα, αγγελοποιητική. Όχι, είναι με μια τοπική αμυσυσία. Ναι. Θα χύσουν στο σπόνδυλο αμυσυτικό για να αφαιρέσουν τον πόνο για 5 χρόνια. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μικροεπέμβαση είναι, δεν είναι τίποτα σου πάνω, ναι. Ναι, να είναι καλά, θα σταχώσω
όμως λίγο. Εγώ είμαι ΑΕΚ και το τελευταίο καιρό έχω απόρριψει και να το έχω από τα μέσα και ακούω μόνο τις εκπομπές της ΑΕΚ. Ειδικά ακούω μία ανάλυση που κάνει ο Μπορμπόκης στο κάθε. Δεν ξέρω αν το. Στο βασίλειο του Μπορμπόκη στο NOCGR. Και το έχω παρατηρήσει το εξής. Πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά παίζουν η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Μακράν. Παίζουν την καλύτερη μπάλα. Αλλά δεν βλέπω τον κόσμο να έχει τίποτα από πόξη ώστε να μας αναγνωρίσει. Δηλαδή, αν έπαιζε αυτή την μπάλα Παναθηναϊκός, θα γράφανε θυράμβος. Αν έπαιζε Ολυμπιακός, καλά. Εντάξει, το παραδέχομαι με το Μάρτιν, είχαν τρομερή ομάδα. Και πούλε εσύ εκείνη τη χρονιά με Ποντένσε, Γκιγέρμα. Ναι. Με την ΑΕΚ, τίποτα. Αρχίζουν και τη διετησία, αρχίζουν το ένα, αρχίζουν το άλλο. Η ομάδα παίζει χωρίς κλασικό σεντεφόρ, είναι το σύστημα που έκανε ο Αλμέδα. Για το χθεσινό παιχνίδι, χθες εγώ είδα την ΑΕΚ για το πρώτο μήχρονο μέχρι το 60. Είχε πατήσει, είχε κορνιοτοποιήσει το πράγμα. Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο πλήπεδο. Ένας Γκαρσία που μοίραζε σακούλες, το λόγος που έγινε έξω ήταν ότι δεν. Με τις ιώσεις και αυτά δεν υπήρχε πέφτει και αναγκαζόταν ο Γκαρσία να κουβαλήσει και αυτό το ρόλο. Το πρόβλημα ποιο ήταν χθες που η ΑΕΚ ήταν πολύ άστοχη. Ήταν πολύ κακές πάσες, δεν ξέρω να παρατήρησες. Πάσες δηλαδή εντελώς πολύ κακοί συνδυασμοί. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν ο γνωστός Γκατσίνοβιτς με τζούφια σουτ μέτριος. Ενώ είχε παίξει καλά με τον Ολυμπιακό, ήταν μέτριος. Στο χθεσινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ μέτριος. Ο Ηλίας ήταν το ίδιο μέτριος. Ο Παναθηναϊκός είχε θέσμα, ήταν τρομερή ταχύτητα. Δεν ξέρω τι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τρομερή ταχύτητα. Αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Οι ψηφιακές γραμμές. Και οι μπάλες ήταν εντελώς υπάρχει, ήταν εντελώς άστοχες. Ακόμα και ο Τζούπερ που ήταν καλός, τα τελειώματα του δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν στον προηγούμενο αγώνα. Μετά απορώ, ας πούμε, δηλαδή, πώς, με μια φάση πώς θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Απορώ πραγματικά πώς θέλει να πάρει μια φάση με αυτό το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τώρα για τη διαιτησία, είναι διαιτητές ξένοι. Μπήκαν στο βάρο, έχουν το βάρο. Δηλαδή, τι πρόβλημα υπάρχει. Τώρα δεν την αφήνει αυτή τη δουλειά στο διάστημα. Άστημα, πα στο διάολο τώρα, πάλι διαιτησία. Εγώ έχω παράπονο από την ομάδα μου γιατί παίζουμε πολύ καλό. Κάνουμε κλεψίματα και κλέβουμε την μπάλα και παίζουμε στην ανάκτηση. Είμαστε τρομεροί και στην γρήγορη επιτάχυνση. Μερικοί που λένε α, κάνει πολλά φόλια και κλέβουν και σκοτώνουν και κάνουν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουν ιδέα. Πραγματικά με κλείδι που πολλοί ακροατές δεν έχουν ιδέα από το πει. Δηλαδή ο ένας που θέλει να βάλει με το βίντεο Παναθηναϊκός μέσα στην καφετέρια μου λέει πέναλτι. Ήταν πέναλτι, λέμε το τσέν. Εγώ που δεν ήταν πέναλτι. Δηλαδή τώρα, πώ εφευρίσκουμε για Παναθηναϊκή δικού του το βάρο το ξέρασε τη φάση την τελευταία. Δεν έδωσε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΑΕΚ δεν παίρνει αυτά που τη αξίζει στην παραδοχή ότι παίζει την καλύτερη μπάλα. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου, γιατί δεν παίρνει, γιατί μπορεί να μην πάρει το πρωτάθλημα, είναι ότι δεν έχουμε κάποιο σεντερφόρ που μπορεί να έχει εκτελεστική δυνότητα. Δεν λέω να είναι υπερεξυπηρετή, γιατί το σύστημα του Αλμέδα δεν ξέρω αν είναι απόψη σου. Δεν θέλει πιστό φορ περιοχή σαν Πόνσε ή Φανφέρ, αλλά δεν έχουμε την εκτελεστική δυνότητα. Άκου να σου πω κάτι. Είμαι ρισκάρο να πω κάτι. Το είπα και την άλλη φορά, το ρισκάρο. Γιατί μπορεί να μην γίνει, αλλά εγώ να το ρισκάρω. Και κατάλαβε το σημείο εξή. Είναι πιο εύκολο για τη ΜΑΕΚ να γίνει Arsenal παρά να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός σαν μενταλιτέ, σαν πρεστής, είναι πολύ ισχυρότερος. Το καταλάβες. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα δεξιοτεχνίας, ταχύτητας, τρίπλας, συνδυασμών. Είναι και θέμα ψυχολογίας ή μάλλον χαρακτήρα ομάδας. Και θέλω να σου πω και κάτι που είπες ότι είμαστε μια έφταστη ομάδα. Ο κόσμος είναι έφταστη ομάδα από πολλά χρόνια. Η φάση όμως που έγινε με τον Ρότα, δηλαδή που παλαιότερα εμείς τα είχαμε κλάσει μέντες, η ομάδα βρήκε το στένος και τα αποκρίθηκε. Πήγε ο Πέσο και μετά πιέσανε, παίξανε. Πήγε ο Πινέδα μπακ που ήταν καλός. Προσπάθησε, έκανε. Ο Πινέδα δεν ήταν καλός, ήταν πολύ καλός. Ναι, λέω στη θέση που ήταν στο μπακ, στον δεξί μπακ. Προσπάθησε. Δεν έπρεπε να παίζει πάντα συνέχεια. Εκεί και σε αυτή τη θέση το κατάφερε. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω τι. Σε ευχαριστώ πολύ, Εβιλέ. Αυτό το παράπονο μου έχω. Το έχω αυτό το παράπονο μου. Ειλικρινά. Για από τα παράπονα. Έγινε. Για καλά, φίλε. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Διονύσης από Νέα Ιωνία. Έλα, Διονύση. Σε θαυμάζω από τον καιρό που ήσουν στο 7X. Αν θυμάσαι, 82-84, κάπου εκεί περίπου, πιστεύω. Πολύ πιο αργά. Πάμε παρακάτω. Πολύ πιο αργά ήταν. Βέβαια. Ναι, και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και έχω στον Απόλλωνα μεγάλη αδυναμία και θα ήθελα τα συγχαρητήρια για την ομάδα Απόλλων που έκανε αυτό τον άθλο. Ναι. Ήτανε χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να πούμε τώρα στο παιχνίδι. Είδα την ΑΕΚ μια ομάδα, δηλαδή, και έλεγα θα σταματήσει πάνω, η ΑΕΚ στα 3-4 γκολ. Φοβάμαι πάρα πολύ, δηλαδή, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι.
στην αρχή όμως με τη σύνθεση. Και αυτό θέλω να πω, ότι εάν δεν πήγαινε καλά με αυτή τη σύνθεση, τι θα λέγανε οι εκτζίδες μετά, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό το προχωράμε. Ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, αλλά είχε, η ευκαιρία ήταν με το ένα δοκάρι, γιατί το άλλο δοκάρι δεν το υπολογίζω γιατί ήταν offside, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε. Στο πρώτο ημίχρονο τον είχε πατήσει κάτω. Μιλάμε δηλαδή, έχασε την ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο, που είχε τις δυνάμεις και έκανε αρκετές φάσεις. Εγώ ήθελα πάλι τώρα, επειδή ας πούμε πολλές φορές αδικείται το Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη μου, ναι. Και θα πω αυτό που λέει το τραγούδι, και σκλάβος όταν ήμουν ακόμα θα μου δείχνες λίγη συμπόνια, όχι από νιά και κατά χρόνια. Σας λέω το εξής τώρα, όταν μια ομάδα βλέπεις ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει σε τέτοιο χάλι, γιατί είχε χάλι και δεν πιστεύω να ξαναπαίξει πάλι τέτοιο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, είναι μια ομάδα, κύριε Γεωργίου, με σάπια νεφρά και κατεστραμμένες σάλπιγγες. Σας το λέω τώρα, γιατί μιλάμε και λιγάκι, μου αρέσει που λέτε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Καταλάβατε. Ναι. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω τότε είχες κάποια πικρία. Είχα ακούσει και με τον Παναθηναϊκό που είχε έκανε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και έχεις έτσι μια πικρία και δεν είσαι με τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν θα το πάρει, εντάξει δεν είναι, όχι η ΑΕΚ να το πάρει, το αξίζει να το πάρει. Δεν μπορώ να πω. Αλλά του χρόνου δεν θα είναι έτσι ο Παναθηναϊκός, κύριε Γεωργίου. Αφήστε το να κάνει ένα βήμα, γιατί στην Ευρώπη χαρήκαμε με τον Παναθηναϊκό. Δεν χαρήκαμε κανένα από κανένα. Δηλαδή, εκείνος που μας έχει κάνει στην Ευρώπη περήφανος είναι ο Παναθηναϊκός. Το αποδέχεστε, ναι ή όχι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, παρακάτω. Καταλάβατε. Αυτό θα ήθελα, και το δικαίωμα της έκπληξης. Δεν παίζουμε μπάλα. Το έχω πει. Δεν παίζουμε. Αφήστε όμως το να κυλήσει όπως είναι να κυλήσει. Και λέτε για τους Παναθηναϊκούς ότι είναι έτσι και είναι έτσι. Όταν παίρνει τηλέφωνο εξής και λέει μετά το παιχνίδι με το Βόλο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει ούτε ένα βαθμό και ξαναπαίρνει πάλι. Αυτό πώς τον αποδέχεστε αυτό το φύλαθρο. Είναι δηλαδή γιατί δηλαδή το Παναθηναϊκό τον αδικεί τόσο πολύ. Γιατί τον αδικεί το δικαιώνω. Έλα. Ένας Κώστας Αεκτσής που παίρνει και λέει μετά τον Βόλο δεν πρόκειται να κάνει καμία νίκη. Ωραία, και τι να κάνω τώρα εγώ. Τι να του πω εγώ. Καταλάβατε. Εκτίθεται μόνο του, εγώ τι να του πω. Εγώ ήθελα να το αφήσουμε το παιχνίδι. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε διατησίες και τέτοια. Αφήστε το παιχνίδι να κυλήσει όπως είναι. Και αν θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν και εγώ τον βλέπω ότι έχει αδειάσει και θα το χάσει το πρωτάθλημα, αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί φαίνεται από τι είχε γλιτώσαμε. Σας το λέω αυτό. Έγινε, μη λέμε τέτοια και τα ίδια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στον επόμενο γρήγορα. Έλα, φίλε, μας ακούτε. Έλα, Γιώργο, μ' ακούς, καλησπέρα. Τώρα σ' ακούω. Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, συνήθως σε παίρνω μετά τα μάτς να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Πρώτα θέλω να σου πω ότι ανήκω στη γενιά που μεγαλώσαμε σκεπτόμενοι το ποδόσφαιρο με το φιλάθλο. Αυτό γιατί το λέω, γιατί ο φιλάθλος, δεν ξέρω, μια εφημερίδα που ήταν σαν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο κατάτρησης του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, να μπορείς να βλέπεις μπάλα, να παρατηρείς. Να σου αποβάλει τον παδισμό που δυστυχώς, Γιώργο μου, βλέπω ότι πάρα πολλοί και μεγάλες ηλικία άνθρωποι κυριαρχούνται από τους ακροατές σου. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, αλλά είναι ένα φαινόμενο που είναι γενικότερο πέρα από την εκπομπή σου. Να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά λοιπόν για το μαζικό μου φιλάθλος της ΑΕΚ. Συνήθως πηγαίνω στο γήπεδο, σε αυτό βέβαια δεν μπορούσα να πάω. Συμφωνώ ότι η ΑΕΚ, ας πούμε αυτοκριτικά θα σου πω, ότι όντως ο Γκαρσία είναι καλύτερο να παίζει εξτρέμ. Η ΑΕΚ δεν βάζει γκολ, Γιώργο, γιατί ο Γκαρσία δεν είναι σεντερφόρ. Δεν βάζει πολλά γκολ, δηλαδή εύκολα γκολ, γιατί ο Γκαρσία δεν είναι σεντερφόρ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Έπρεπε να παίζει ή εξτρέμ ή λίγο πίσω από το σεντερφόρ, γιατί είναι ένας μπουκαδόρος, μπορεί να κάνει το συνδυασμό όταν έχει αυτή τη θέση. Θέλει χώρο. Ναι, και δεν έχει το τέλειωμα αυτό το του killer, δηλαδή να σημαδεύσει τη γωνία, την κατάλληλη στιγμή, υποπίεση κλπ. Όπως και ο Γαλανόπουλος που δίνει να σου τούρθει μπάλα μπροστά και δεν σε έκανε να σου δασμού στο. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα είναι μέσα στο κουτί, πρέπει να έχει και την τοποθέτηση αλλά και το ένστικτο του μια επαφή στο σωστό σημείο, στο κατάλληλο σημείο της εστίας, έτσι. Αυτό είναι το βασικό του εστιαφόρου, ο Γκαρσία δεν το έχει. Ένα άλλο που δεν περίμενα σε να το έχεις δει, Γιώργο, στο μάτς, είναι ότι το μάτς άλλαξε και δεν το καθάρισε η ΑΕΚ, γιατί τώρα δεν συζητάμε ποιος κυριάρχησε, έτσι, αυτά τα έχουμε πει πολύ. Είναι φανερό δηλαδή ποια ομάδα έπαιζε μπάλα και ποια ομάδα κατέβηκε για το χ, θα πω εγώ, έτσι. Είναι φανερό. Δεν κατέβηκε για την νίκη και δεν κατέβηκε μάλλον γιατί δεν μπορούσε, όπως και εσύ είχες πει πριν. Σωστά. Δεν υπόθηκε, Γιώργο, είναι ότι η ΑΕΚ μέχρι το χτύπημα του Ρότα είχε κυριαρχήσει. Από το χτύπημα του Ρότα με την πεντάλεπτη διακοπή και με το γεγονός ότι χωρίς δεξί μπακ, που όποιος, αν το επινόησε κανείς αυτό το χτύπημα, λέω εγώ τώρα έτσι, σκέφτομαι βρώμικα τώρα έτσι. Νόησε, ήταν κίνηση του Ρωαμάτ. Ήταν ο μόνος παίκτης που ο Αλμέιδα δεν είχε αντικαταστάτη. Η μόνη θέση ήταν ο Ρότα. Και όπως είδες, επηρέασε τη ΑΕΚ. Τον επηρέασε το ρυθμό τη ΑΕΚ. Του θυμίζω πώς έπαιζε πριν η ΑΕΚ και πώς ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η ομάδα πράγματι.
κυριάρχησε όντως. Και εγώ να σου θυμίσω, από τη στιγμή που αντικαθιστά δικαιότητα από τον Πινέδα, τότε άρχισε να πιέζει από δεξιά και να κάνει φάσεις. Ναι, αλλά και πριν πιέζει. Α, δεν έκανε αυτό το πράγμα. Άλλο Πινέδα, άλλο Ρώτα. Δεν διαφωνώ. Πρόσεξε, Γιώργο, πρόσεξε, θα σου πω. Δεν λέω ότι δεν βοήθησε ο Πινέδα. Στην αρχή βάλει τον Ελίασον, να θυμάσαι, ο οποίο έπρεπε να πάρει τον Πινέδα. Και τον πέρασε μπροστά και βάλει τον Πινέδα. Δηλαδή, είναι δύο αμυγός επιθετικούς παίχτες. Να τους προσαρμόσεις ένα ντέρμπι τέτοιων απαιτήσεων να παίξουν. Και όμως προσαρμόστηκαν. Ανασταλτικά, λέω, ανασταλτικά. Μετά, βέβαια, που μπήκανε και τότε, είδαν βασικά ότι δεν είχαν κίνδυνο από εκεί. Γι' αυτό κατεβαίναν. Δεν ήταν επικίνδυνο πάντα, Γιώργο μου. Και καλό θα είναι οι φύλαθροι να βλέπουν τις ομάδες τους. Εγώ βλέπω πονάει ΑΕΚ. Εγώ θα ανησυχούσα με αυτό το θέαμα. Αυτά που λένε ότι τον βρήκανε και δεν μπορούσαν να τον κερδίσουν στη χειρότερη φάση, γιατί ποια θα ήταν η καλύτερη που έβγαζε μάτια πια ο Παναθηναϊκός. Ποια ήταν η. Πες μου μια εμφάνιση που είδαμε τον Παναθηναϊκό και είπαμε ναι, αυτή η ομάδα βγάζει μάτια. Να πω πραγματικά, όντως ότι ήταν χθες μια κακή του βραδιά. Αλλά ας μην συγκρίνουμε τις ομάδες. Ας περάσουμε στην αυτοκριτική μας και στις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός την αίσθηση ότι κακώς πανηγυρίζουν ότι θα το πάρουν το πρωτάθλημα, Γιώργο. Γιατί το πρωτάθλημα, ξέρεις, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν ξέρω αν έμαθε σήμερα ότι η UEFA σταματάει τους elite διαιτές για λόγω. Το είπαμε. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι ωραίες και δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια, αν κάποιος το ήθελε περισσότερο αυτό, ήταν οι ομάδες οι οποίες το γελιοποίησαν το άθλημα και, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, το κατάφεραν. Θα δω όμως τώρα, Γιώργο, πόσο θα γελιοποιηθεί το άθλημα όταν θα παίξει αύριο ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, που εγώ θέλω τον Ολυμπιακό να παίξει και να κατεβεί όπως μας κέρδισε. Εγώ τον Ολυμπιακό θέλω να κατεβεί και να παίξει μπάλα. Που και τότε δεν έπαιξε πολύ μπάλα, αλλά κατέβει και να κερδίσει. Αλλά τώρα να κατεβεί έτσι και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ντρέπεται η ομάδα αυτή του Ολυμπιακού. Δεν θα έχει, αν δεν το κάνει αυτό, δεν θα είναι αντάξια των περιστάσεων και τις φανέλες φοράνε και οι ποδοσφαιριστές και κυρίως. Και οφείλω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ χρόνια την εκπομπή σου. Τώρα με συγχωρείτε, τι προσπαθείς να κάνεις. Ναι. Να πιέσεις τον Ολυμπιακό να κυβήσεις την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Ο Ολυμπιακός οφείλει, σου λέω, στο όνομα της ιστορίας του να παίξει. Ρε, ας τα παραμύθια, ρε, οφείλει στο όνομα της ιστορίας του. Αν δεν ήσουν να μπει στο. Για πρωτάθλημα, αλλά το λέγες. Όχι, βέβαια, αλλά το άφησε στο πρωτάθλημα, το λες. Ρε, αφήστε τα παραμύθια όλοι σας. Ρε, Γιώργο, κάτσε. Ελάτε, ρε, παιδιά, ελάτε, ρε, παιδιά. Να περιμένω να είσαι δίκαιος. Απόλυτα δίκαιος είμαι. Απόλυτα δίκαιος είμαι. Στη Φιλαδέλφεια μας κέρδισε, ρε Γιώργο, είπαμε εμείς τίποτα. Βρε, άλλο λέω εγώ. Εάν δεν ήσουν μέχρι του πρωταθλήματος, θα έβγαινε τώρα και θα έλεγε οφείλει ο Ολυμπιακός να βγει στο ΙΑ του να κερδίσει τον Παναγό. Φυσικά δεν το λέγε. Στα παπάρια. Όχι, θα σου πω. Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Θα σου πω κάτι άλλο. Ωραία. Θες να το πάμε έτσι. Ας μην το πάμε. Ας κάνει ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός. Έχει φιλάθλους να τον κρίνουν. Εμένα η δική μου ομάδα με ικανοποιεί. Εγώ αυτή τη στιγμή και να μην το πάρουμε, θεωρώ ότι παίζουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο με ικανοποιεί. Μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί δηλαδή να είναι ανταγωνιστική ΑΕΚ του χρόνου. Δεν θα έχω το άγχος να ξεφτυλιστώ στην Ευρώπη με αυτήν την ομάδα. Δεν θα έχω αυτό το άγχος προσωπικά. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ας πορευτούν. Επίσης, κάτι τελευταίο και κλείνω. Για να δούμε αν θα κερδίσει τον πάγκο. Γιατί βλέπουμε μια τεράστια συνδοξία. Για να δούμε αν θα τον κερδίσει τον πάγκο αύριο. Εγώ θα επαναλάβω κάτι που μου είπε σήμερα ο Στάτσο Αποστολέκης. Ναι. Το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνουν 4 και να φύγουν 14. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνουν 14 και να έρθουν 4. Ακριβώς. Για καλά, φίλε. Για καλά. Πάμε στον Κώστα. Έλα, Κώστα. Έλα, Γιώργη. Για καλά. Τι κάνουμε. Εδώ. Περαστικά, Γιώργη μου, για το προβληματάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα καλά. Έχουμε ξανασυναντηθεί στα Πετράλωνα παλιότερα. Ναι. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, εγώ ΑΕΚ είμαι. Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ με διαιτησίες και όλα αυτά. Είναι αηδίες και παιδιάστικα πράγματα. Εμείς, σαν ΑΕΚτζίδες, αισθανόμαστε πολύ γεμάτοι από τη φετινή σεζόν. Άσχετα αν θα πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα ή όχι. Εμείς περιμένουμε κάθε Κυριακή να πάμε με αγωνία να δούμε το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα μας. Επίσης, έχω να παρατηρήσω κάτι άλλο. Θυμάσαι πριν 2 μήνες περίπου που έλεγε ότι η ΑΕΚ είχε αρχίσει να ξεφουσκώνει. Ναι. Και το θυμάμαι και εγώ και συμφωνούσα απόλυτα σε αυτό που έλεγες. Τώρα, εδώ και λιγότερο από μήνα, δεν έχει αρχίσει πάλι λίγο να παίζει μπαλίτσα. Επανέκαψε τραυματίες. Ναι, ακριβώς. Και έχει αλλάξει και το σύστημα λίγο Αλμέιδα με τα 2 αμυντικά χαφ που έπαιζε μένα. Εξέχωρα από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το χθεσινό. Ναι. Ίσως είναι και το σύστημα μαζί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ευχάριστο που βλέπουμε από την ομάδα μας και γι' αυτό ήμασταν και αισιόδοξοι να κερδίσουμε και στη Λεωφόρο και γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι για το αυριανό. Τι άλλο να πω, για τον Παναθηναϊκό δεν θέλω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω για τον Παναθηναϊκό τα έχετε πει όλα εσείς σχεδόν. Εγώ θα ήθελα να πω καλά λόγια για σά του Μάγκα του Γιωβάνοβιτς. Για εδώ που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παίχτες, είναι Μάγκας ο Γιωβάνοβιτς. Και το πιστώνεται όλο αυτός για μένα. Άκουσε. Ναι, έχει συμβάλει πολύ. Αλλά και οι παίχτες έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Εντάξει. Πολύ μεγάλη προσπάθεια έχουν κάνει οι παίχτες για να είναι μέχρι εδώ που είναι τώρα. Ναι. Εντάξει, κάποιος τους καθοδηγεί. Αποτρέξει, ναι, δεν έχω βάλει σούπα. Αλλά αποτρέξιμο, από αγωνιστικότητα, από φιλότιμο. Είναι. Όπως και αντίστοιχα, οι παίχτες της ΑΕΚ, αυτοί που ήταν πέρσι στην ομάδα,
πιστεύαμε ποτέ θα παίζουν έτσι φέτος. Ο Τσούμπερ, ο Μάνταλος, ο... όποιοι ήταν στην ομάδα πέρσι. Ο Λιβάη, που τους κουράζαμε πέρσι. Ναι. Τους μεταμόρφωσε ο προπονητής. Εκείνη η αρχή και το τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργη. Για καλά, φίλε, για καλά. Πάμε, έλα φίλε. Ναι. Έλα Γιώργη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ είναι. Καλώς, Λεωνίδα. Λοιπόν, πρώτα σου χρωστάω μια απάντηση. Εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων το Γιώτα στο Μέριλαντ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κέντρο διανομής ανταλλακτικών. Το Γιώτα. Το Γιώτα. Αυτό που λες. Το Γιώτα. Ναι, το Γιώτα. Κέντρο διανομής ανταλλακτικών το Γιώτα υπάρχει. Μάλιστα. Εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Σήμερα η εκπομπή σου με αρρώστησε, ρε φίλε, ήμουν έτοιμος να την αλλάξω, αλλά σου έχω τεράστια αγάπη και κάθομαι και ακούμε το ζόρι. Αν εξαιρέσουμε το Ρονάλντο και τον κύριο που μίλησε τελευταία, όλοι οι άλλοι βγάζαν αρρώστια, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπαθείς να πεις κάποιον κάτι όταν τα πράγματα είναι οφθαλμοφανή. Εντάξει, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, καλό ή κακό, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Όποιο βλέπει μπάλα μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι άξια να είναι πρωταθλήτρια. Αν ήταν άξια να είναι πρωταθλήτρια, θα γίνει. Εάν δεν είναι άξια να γίνει πρωταθλήτρια, δεν θα γίνει. Αλλά παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πώς να το κάνουμε αυτό, ρε παιδιά. Εάν ήσασταν μέσα στη λεωφόρο ή το βλέπατε από την τηλεόραση και βλέπατε δύο ομάδες με πράσινα και κίτρινα, ποια θα θέλατε να ήταν η ομάδα σας, αυτή με τα πράσινα ή αυτή με τα κίτρινα? Είναι απλά τα ερώτημα. Λοιπόν, όσο για τα άλλα, θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι φέτος η ομάδα μου έπαιξε ένα ικανοποιητικό ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι έπαιξε διαστημικό που λέει ο Τίγρης, έπαιξε ένα ικανοποιητικό ποδόσφαιρο, με ικανοποίησε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Σταθήκαμε άτυχα με τόσους τραυματισμούς, με πώς εγχειρήσεις τα παιδιά πάθανε, κάνανε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο τέλος. Εάν το πάρουμε, θα είναι ευχής έργο. Εάν δεν το πάρουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ευχαριστηθήκαμε φέτος από την ομάδα μας. Δεν βρήκαμε όπως βρήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Φέρτε μου το Γιαννίκη. Έλατε. Άμα κάτσεις να σκεφτείς τι έχει περάσει από την ΑΕΚ, από να πέσει τρατανάδες ποδοσφαιριστές μέχρι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο φέτος από την ομάδα. Η ομάδα και να μην το πάρει, δεν χάθηκε ο κόσμος και του χρόνου χρονιά είναι. Έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει η ΑΕΚ καλύτερη και να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου από το να γίνουν άλλες ομάδες καλύτερες με αυτούς που έχουμε και με τους προπονητές που έχουν. Έτσι, γιατί ο Αλμέιδα, παρότι είναι επιφυλακτικός, πριν καμιά δεκαριά αγωνιστικές. Το θέμα για να πάρει πρωτάθλημα. Σε αυτό το θέμα υπάρχει κάτι άλλο πολύ βασικό. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Η ΑΕΚ δεν το έχει μέσα της όπως ο Παναθηναϊκός. Τι εννοείς δεν το έχει μέσα της? Δεν το έχει στο DNA, τι θες να μου πεις? Μπράβο, μπράβο. Σαν πρεστή, σαν χαρακτήρα. Η ΑΕΚ είναι πιο έθραυστη. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Η ΑΕΚ την έχει φάει η Κερκόπορτα. Χρόνια τώρα η Κερκόπορτα. Όχι. Εάν πούμε το τι την έχει φάει την ΑΕΚ, καταρχήν θα στενοχωρηθούμε όλοι. Θα βγαίνουν φίλαθλοι από άλλες ομάδες, ιστορίες κτλ. Γιατί όταν μια ομάδα αξίζει να πάρει πρωτάθλημα και δεν το παίρνει και το παίρνει κάποια άλλη. Και μαζί με το πρωτάθλημα που παίρνει και τα λεφτά του Champions League, φυσικά είναι να γίνει καλύτερη άλλη ομάδα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρωτάθλημα. Να πω κάτι που σκέφτηκα τώρα. Ναι, πες μου ό,τι θες. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όσο θυμάμαι εγώ, όσες ομάδες πήραν πρωτάθλημα ήταν και καλύτερες. Ναι, μεν, μπορεί να είχαν και τη διαιτησία και την μπουστιά και την παράγκα, αλλά γενικά ήταν. Φρένο. Κάτσε να σου πω μισό λεπτάκι. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, γενικά ήταν καλύτερη. Δηλαδή, θυμάμαι και τη Λάρισα και τον Πάο και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Παναθηναϊκό είναι πρωτοφανές. Το καταλάβες. Τελείωσε. Ναι, άκουσα να σου πω κάτι. Είπαμε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ. Γιατί πάντα ο καλύτερος δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τι να το κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ που στο μπάσκετ ο καλύτερος θα το πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα έχει ομάδα στο μπάσκετ θα το πάρει. Τελείωσε, έληξε. Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός τότε με τον Ριβάλτο που χαιρέταγε τα 4, λοιπόν, δεν ήταν καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός τότε, ήταν η ΑΕΚ. Για θυμίσου το και πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε γρήγορα στον επόμενο. Ναι, τα λέμε, χαιρετώ. Για καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Ναι. Πάμε. Έλα, ακούγομαι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά? Για λέγε. Κοίτα λίγο, τι να πω. Στην Ουγκάντα είναι λογικό να μην στέλνουν διαιτητές, διότι μόνο στην Ουγκάντα ο πρόεδρος κατεβαίνει κάτω, πιάνει το διαιτητή από τα παπάρια. Και στο επόμενο παιχνίδι βλέπουμε μια ομάδα που έπρεπε να παίζει, αν όχι με 9 με 10. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με μια κολοαντικειμενική δημοσιογραφία του στυλ
φτιάξε, άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα, νίκα και τους πρέπει να νικήσεις και τους διαιτητές. Μπράβο. Αυτός ο Λακαμάς που το είπε πρώτος, δεν βγήκε ένας να του πει μια Παρασκευή όταν πληρώθηκε. Έλα εδώ ρε μαγκα, πληρώθηκες, ναι, φέρ το μισθό σου εδώ, φέρ τον υδρότα σου εδώ. Και άμα θες τώρα να ταΐσεις τα παιδιά σου, δούλεψε παραπάνω ώρες από τον εργοδότη σου. Ζήτα να δουλέψεις παραπάνω ώρες. Αυτό είναι σε μετάφραση, είναι αυτό. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν έχουμε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά με μια τέτοια νοοτροπία, είναι λογικό να μας θεωρούν Ουγκάντα. Είναι λογικό. Τώρα, η καλύτερη ΑΕΚ δεν μπόρεσε να νικήσει το χειρότερο Παναθηναϊκό. Οκ, okay, τι να κάνουμε. Πες, κατεβήκαμε, ήμασταν ένα χάλι μαύρο, δεν το συζητάω, μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας. Τον ευνηδίασε όλο αυτό που έγινε με τον Πινέδα κτλ. Ευνηδιάστηκε κάπως σε σημείο που ο Μπερνάρ γύρναγε στον πάγκο και λέει, τι κάνω, πού πάω, ας πούμε. Έτσι. Μαζευτήκαν όλοι στο κέντρο, αφήσανε τα πλάγια ανοιχτά. Μα εκεί πονάει. Άνοιξε την ομάδα λίγο το γαμημένο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τίποτα δεν τελείωσε. Αλλά ρε παιδιά, 50-50 και ας το πάρει ποιος θέλει. Όσο για αυτό που είπες με την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα αν δεν μπορούν να καταλάβουν οι ΑΕΚτζίδες ότι δεν έχει καμία σχέση η φανέλα της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε τώρα, θα κάνουμε νιανιά να το καταλάβουν. Δεν έχει καμία σχέση. Από εκεί πέρα, όποιος θέλει ας το πάρει. Ο καλύτερος όμως, έτσι. Ο καλύτερος. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι τώρα, δηλαδή, βγάλε μου εμένα, άσε μου την ΑΕΚ με 10 στο 50, γιατί ο άλλος έκανε 2, όχι μία, 2 κίτρινες. Άσε μου την ΑΕΚ με 10 στο 50 και έλα μετά να μιλήσουμε ποιος θα παίξει καλύτερη μπάλα. Δεν θα την κέρδιζα. Δεν σου είπα εγώ ότι θα την κέρδιζα. Μπορεί και να μην την κέρδιζα, όπως το λες. Μπορεί με τον τρόπο που κατεβήκαμε κάτω, ναι, μπορεί και να μην την κέρδιζα. Κάντο μου όμως, άσε με να χάσω, καταλαβες. Κάντο μου αυτό που δικαιούμαι εγώ, δώστο μου αυτό που δικαιούμαι γιατί το δικαιούμαι και άσε με να χάσω. Δεν έγινε τίποτα. Όπως και ο Ολυμπιακός. Δεν θα την κέρδιζε την ΑΕΚ. Αλλά δώσε κόκκινη εκεί που πήγε να του σπάσει το πόδι του αλουνού. Δώσε κόκκινη, βγάλε τον παίχτη έξω και ας μην την κέρδιζε. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι, δεν θα την κέρδιζα, θα την κέρδιζα. Κάνε μου, δώσε μου αυτό που δικαιούμαι. Αυτό που είπα. Δηλαδή άμα ένα έρθω εγώ, σου πάρω τον υδρότα σου και θα σου πω ζήτα από τον εργοδότη τη 2 ώρα εκπομπή να την κάνει 5 άμα θες να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν είναι λογική αυτή, αδερφέ. Τι να κάνουμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν παγκάνε. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα, με. Αλλό. Αλλό. Γεια σου, Γιωργάκη μου. Τι είναι, Μπιλ. Δεν θα την κέρδιζα την ΑΕΚ, έτσι. Θα την ξεπουπούλιαζα όμως. Άμα έμενε με 9 παίχτες και εγώ με 10, λόγω Μπερνάρ, λοιπόν, θα την ξεπουπούλιαζα. Ακού. Τι ίδιε κουβέντε έλυσε όλη την περσμένη εβδομάδα. Ελάτε να σε ξεπουπουλιάσω κουτούλε, το θυμάσαι. Ναι. Κατά δεν έπιασε το καραούλι. Τι να κάνουμε τώρα. Το καραούλι δεν έπιασε. Έπιασε με τον Ολυμπιακό. Και είναι και μια παρέα στο Γέρακα με επικεφαλή. Στο Νικολάκη το φιλαράκι μου, το συναδελφάκι μου, που μου στέλνει μήνυμα ΟΕ, στο ράδιο σε θέλουμε μεγάλε μπιλαρέ. Και εγώ απαντάω ΟΕ, πρωτάθλητη σε θέλουμε πανάθηνα και τελευταία αγωνιστική ραντεβού όλοι, ΑΕΚτζίδες, Ολυμπιακοί, Οφιτζίδες, Πανιόνι, Ρεάλ Μαδρίτ, Μπαρσελονέοι, πως το λένε, Πέλοπες Κιάτου, όλοι την τελευταία αγωνιστική στο Χαριλάου, πως το λένε, στο Λεωφόρο με τον Άρη. Γιωργάκη, δεν έπαιξα μπάλα χθες, προχθές. Δεν πήγα καλά. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Τι να το. Εντάξει, είχε 2 δοκάρια. Άμα βάζανε τα δοκάρια που είχα εγώ από την αρχή, Γιώργο, θα ήμουν 8 βαθμούς μπροστά. Άμα μου μπαίναν τα δοκάρια και εμένα. Πώς θα γίνει τώρα. Την μπάλα δεν τη βάζει στα δίχτυα, είσαι τραχανάς. Δεν κάνει δουλειά. Δεν μπορείς. Δεν μπόρεσες να νικήσεις τον Παναθηναϊκό. Λυσάξαν οι Ολυμπιακοί 2 φορές που συναντηθήκαμε και αού και ουά και ουά και ουά. Λοιπόν, δεν με κερδίσαν. Έπιασε ο Πρινιόλι. Μα γι' αυτό τον πληρώνω. Τελευταία αγωνιστική, από τώρα σας το λέω. Προσέξτε τι θα σας πω. Τελευταία αγωνιστική ο Bill by Taxi από την Εξέδρα βουτάει μέσα στη Λεωφόρο, έτσι, στο Λάκκο των Λεόντων και πάω και παίρνω στους ώμους μου τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και γυρίζω από 13, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3. Σας το λέω από τώρα, μην μου πείτε γιατί δεν μας το πες. Καταλάβες τι σου είπα, κύριε Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε θέση μάχης. Τετάρτη αύριο, ποιος θα κόψει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή πώς το λένε, ή πάλι ναι, Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Ποιος θα κόψει το πρωτάθλημα. Για να δούμε, είμαι περίεργος. Τα λέμε, ναι, τα λέμε. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Μ' ακούς καλά. Ναι. Ωραία.
Λοιπόν, σου είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξέρεις είναι από όλα σύνα, είσαι Ολυμπιακός και να ακούς να ξεκατηνιάζονται οι εκδίδες με τους Παναθηναϊκούς. Συνήθως μέχρι τα τελευταία χρόνια είχαμε εμείς το προνόμιο αυτό. Τώρα είναι πολύ ωραίο που ο Ολυμπιακός υποτίθεται θα κρίνει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Βέβαια οι εκδίδες που απαιτούν να παίξει στα ίσα τον Παναθηναϊκό, αν έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη, και το πρωτάθλημα ήταν μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τι θα δίνανε στον Παναθηναϊκό? Όπως επίσης δεν τους χάλασε και το 93 που κατέβηκε Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική και έκανε δύο πέναλτι μέχρι το 5 και ήταν το σκορ 2-0. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του πρωταθλήματος θα ήταν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αν είχε κόσμο. Απλώς φροντίσανε οι επιστήμονες. Βέβαια όλο αυτό είναι. Έχει παραποιηθεί λιγάκι. Οι άνθρωποι δεν μπήκανε μέσα να εισβάλλουν. Είδαν τον πρόεδρο που ήταν στο πλάγιο και προσπάθησαν κάτι να τον αποθεώσουν, εγώ πιστεύω. Απλώς επειδή τα κιλά του πρόεδρου είναι κάπως αυξημένα, χρειάστηκαν να μπουν αρκετοί για να κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι, ξέρεις, να το ίστο, να το πετάξουν όπως κάνανε σε εκείνο το παιχνίδι που έχουμε μείνει να ονειρευόμαστε στην Άρσεναλ. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι δεν θα έχουμε league διαιτητές. Σωστό. Προς το παρόν. Στην πορεία δεν θα έχουμε καθόλου διαιτητές. Αλλά το κράτος, εγώ πιστεύω, έχει λύσει για αυτό το πρόβλημα. Στα αεροπλάνα που φέρανε τους Έλληνες από το Σουδάν, πρέπει να έχουν μπει μέσα καμιά δεκαριά διαιτητές από το Σουδάν. Γιατί τέτοια κατηγορία πλέον θα μας διαιτητεύουν. Έχουμε καταλήξει να είμαστε σε αυτή τη κατηγορία σαν ποδόσφαιρο, οπότε τέτοιοι διαιτητές νομίζω αρμόζουν να διαιτητεύουν. Τώρα το πρωτάθλημα θα κρυθεί σε 4 παιχνίδια, υποτίθεται, έτσι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το Άρης ΑΕΚ. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς έχουν προκαταβάλει όλοι ότι όλα αυτά τα παιχνίδια θα λήξουν με νίκες των φαβορί. Δεν το ξέρω, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου? Άμα σου πω λίγο κάτι, δεν είναι επιφυγή, δεν έχω γνώμη. Αλλά βλέπω ότι αυτή η νερά είπε με το λαμπάκι πάει τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπω και εγώ. Καταλάβες. Αυτό βλέπω και εγώ. Όμως το βλέπεις με όλο νίκες ή με κάπου γκέλα είτε αύριο ξέρω, είτε με τον Άρη? Γιατί εγώ προς αυτή την κατεύθυνση το βλέπω. Δηλαδή θα θεωρώ ότι ακόμα και χωρίς θεατές, την Κυριακή θα κάτσει πολύ άσχημα ένα διπλό στον κόσμο. Και φοβάμαι, όχι φοβάμαι, δεν ξέρω αν πρέπει να πω φοβάμαι ή ελπίζω, μήπως αρχίσουν τίποτα καινούργια πουλα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει αρκετά. Φαίνεται κιόλας από τις εκπομπές, από το ραδιόφωνο. Α, και κάτι άλλο. Έχει υπερεφανευτεί πολλές φορές για τη σχολή που έβγαλε ο φίλαθλος. Ναι. Οι δύο αυτή τη στιγμή κύριοι εκπρόσωποι αυτής της σχολής δυσφημίζουν την δημοσιογραφία. Το έχω πει. Νίκο μου το είπα προηγουμένως. Και ο Νικολακόπουλος και ο Νικολακόπουλος και ο Νικολογιάννης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο ένας είναι, εκνευριστικός, ο δικός μας, ο κόκκινος. Ο πράσινος είναι, τι να σου πω, σε κάνει ένα εκραγίσμα αυτά που λέει. Έτσι. Σου κάνει το άσπρο μαύρο. Όπως κάνουν βέβαια όλοι οι ρεπόρτες. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία να μεταφέρει πραγματικότητα. Όλοι εκφωνούν τα δελτία τύπου που παίρνουν από τις ομάδες τους. Και μπορούν να σε βγάλουν τρελό και να μην μπορείς να κρίνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κατευθύνονται από όλα αυτά τα δελτία τύπου που διαβάζουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που το παίζουν δημοσιογράφοι ενώ είναι τι είναι. Χειρότεροι χουλιγκάνοι είναι από τις θύρες από τον Τσουκαλάκι από αυτούς. Έτσι. Γι' αυτό, Γιώργο, θα είσαι νούμερο ένα. Γι' αυτό. Γιατί είσαι αντικειμενικός. Το χειρότερο απ' όλα, δεν έχεις ποιο είναι. Ότι αν πεις την αλήθεια, το πρώτο που σου κάνουν επίθεση. Επίθεση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει αυτό που μας συμφέρει. Αυτό που μας συμφέρει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Να σου πω εγώ. Να σου πω εγώ αλλιώς. Να σου πω εγώ αλλιώς. Το έχω πει παλιά, το θυμάσαι. Ότι όλοι λέγαμε πως οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα είναι πουλημένα. Βεβαίως είναι πουλημένα. Αλλά πού είναι πουλημένα? Στον κόσμο τους. Δεν ξέρω. Ελπίζω κάτι να γίνει. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και ξυπνάει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, να δώσω και ένα όραμα στον πρόεδρό μου. Έτσι. Έχεις πει ότι έχει χάσει το όραμα. Θα το δώσω εγώ. Που έχω πει μέχρι τώρα δεν έχω βγει ψεύτης σε κάτι. Δεν έχω βγει ψεύτης. Δεν έχω αστοχίσει σε εκτίμηση. Γιατί εγώ δεν έχω πληροφόρηση. Έχω μόνο εκτίμηση. Λοιπόν, του χρόνου το conference, ο τελικός του διεξάγεται στο ΠΑΠ Αρίνα Αγία Σοφιά. Πώς ταιριάζει τώρα το ΠΑΠ Αρίνα με την Αγία Σοφιά? Δηλαδή η Αγία Σοφιά με το Αρίνα. Το μόνο κοινό που έχουν ότι στις αρένες τότε οι χριστιανοί σφαγιαζόντουσαν από τους μονομάχους και από τα λιοντάρια. Έτσι. Πώς ταιριάζει
ταιριάζει σε μια ονομασία Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα, είναι το ελληνικό παράδοξο. Λοιπόν, του χρόνου τελικώς γίνεται εκεί. Ας βάλει ένα στόχο, αν μπορέσει να γίνει ποτέ αυτό από ελληνική ομάδα, δεν θα υπήρχε τίποτα πιο διεγερτικό, για να μην το πω με την, λαϊκή έκφραση, από το να καταφέρει να σηκώσει ένα κύπελλο εκεί μέσα. Μια ελληνική ομάδα, έτσι που θα έχει στοχεύσει εκεί. Να αφήσει τα πρωταθλήματα, να αφήσει το Champions League. Δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να φτάσει ούτε μέχρι τα playoffs του Αυγούστου, έτσι όπως είναι οι ομάδες. Οπότε τζάπα χτυπιούνται. Γνώμη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Γεια χαρά, φίλε μου. Για χαρά. Περαστικά σου, περαστικά σου, να πάνε όλα καλά. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Τα λέμε αύριο στους 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.